Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε, Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Κι αν έχετε ζήσει, γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Ο Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής, έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Έχουμε μαζί μας τις καλύτερες μπαταρίες, X-Power Batteries, Λαγκαδά 109 βρίσκεται το κατάστημα. Σε περίπτωση που μείνετε από μπαταρία, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-735-722. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ? Έλα να πάμε στο Τερζή. Καλό μήνα σε όλους. Καλησπέρα στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους.
Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα στους Γκαουμπίου. Θα τα σχολιάσουμε όλα, βρε. Περιμέντε, βρε, να πούμε μια καλησπέρα, μωρέ. Εντάξει. Σπύρο! Σπυρίδων Άδωνη, επέστρεψα. Φυσικά θα έχουμε ακόμα, ακόμα μια διακοπή, 2, 3, 4, 5, 4 μερούλες την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε για να εξηγούμαστε. Και μετά ολοκληρωτικά ξεκινάμε τη νέα σεζόν με ανανεωμένο πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινώσουμε, του Focus FM 103,6, με νέες προσθήκες, με ανανεωμένο στούντιο και σε λίγο καιρό με ανανεωμένο site. Πάμε λίγο να δούμε όμως τι γίνεται και τι δεν γίνεται, διότι τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά από ό,τι φαίνεται. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. 2 Σεπτεμβρίου. Και με κάποιους είχα ραντεβού. Με κάποιους είχα ραντεβού. Πού είστε, ρε εθνοσωτήρες? Πού είστε, εθνοσωτήρες? Πήρατε τα κλειδιά? Εντάξει, τους τρελάνατε με το στρατηγό. Πιο πολλές ώρες ήσασταν στο TikTok παρά στο Σύνταγμα. Πιο πολλές ώρες έχετε σπαταλήσει στο TikTok, η επανάσταση του TikTok ήσασταν, παρά το ότι ήσασταν στο Σύνταγμα. Και σας έλεγα εγώ, βρε χαϊβάνια, σας έλεγα, ρε πού πάτε, ρε, ρε πού πάτε, ρε, ρε δεν θα είχε ματατζίδες? Είστε σοβαροί? Υπήρχε περίπτωση να μην είχε ματατζίδες? Πέρα το ότι φάγατε ένα δακρυγόνο και σκορπίσατε με ένα δακρυγόνο, ο ντυρλαντά, ντυρλαντάντα και τέζα όλοι. Πού είναι, ρε, οι μάσκες? Πού είναι, ρε, οι ασπίδες? Πού είναι τα κλειδιά, χαϊβάνια? Δεν σας έλεγα ότι μια τρύπα στο νερό θα κάνετε? Και να πω ότι θα μαζευόσασταν και μισό εκατομμύριο. Ψάχνουμε να βρούμε που είναι ο Κούκος. Γιατί οι τρεις ήταν όντως στη συγκέντρωση. Μόνο ο Κούκος δεν πήγε. Είχε αποτέλεσμα? Δεν είχε αποτέλεσμα. Έρχεστε στα λόγια μου και δεν βάζετε και μυαλό. Πιστεύετε τον κάθε τσαρλατάνο που βγαίνει και σας λέει ό,τι σας λέει? Ο πιο ευκολόπιστος λαός της Ελλάδας, του κόσμου, ένα κοινό το οποίο πραγματικά μπορώ να πω ότι έχει χάσει τον μπούσουλα. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο έχει χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, δεν ξέρει τι να κάνει και πάει κουτουρού. Φοβερή πάντως η οργάνωση που είχατε. Πέφτω μέσα σε όσα είπα και άμα θέλετε μπορείτε να, μπορώ να ξαναβάλω το ηχητικό με την ακροάτρια που πήρε να μου πει ότι θα κάτσει εκεί πέρα 3 μέρες. Πού είσαι, κιουρά μου, που θα καθόσουν 3 μέρες στο Σύνταγμα? Πού είσαι που έβγαινες εδώ και παρπάριζες όπως παρπάριζαν και όλοι αυτοί στο TikTok και λέγανε ότι θα σώσουν την Ελλάδα? Στρατηγοί, αντιστράτηγοι, επιλαχόντες, εθνοσωτήρες, όλοι στο TikTok μαζεμένοι πίσω από μια οθόνη να λένε ό,τι λένε. Πού είναι, ρε παιδιά, η άσπρη μέρα? Πού είναι, ρε, η Ελλάδα η ανανεωμένη? Γιατί δεν έφυγαν, γιατί δεν παρετήθηκαν οι πολιτικοί από την Εθνοσυνέλευση? Μιλάμε για σοβαρή παράνοια. Πού είστε? Πού είστε κρυμμένοι, ρε, στις τρύπες σας? Τρίτη ώρα ανοίγω γραμμές. Να έρθετε να μου πείτε, Γρηγόρη είχες δίκιο, Γρηγόρη φταίμε που σε βρίζαμε, Γρηγόρη φταίμε που βγάζαμε φήμες, Γρηγόρη φταίμε που λέγαμε ότι είσαι του συστήματος και θέλεις να καταστρέψεις την προσπάθεια, μια ανοργάνωτη προσπάθεια. Περιμένω μια συγγνώμη για όλα αυτά που μου σούρατε, ενώ σας είπα την αλήθεια. Και καταλαβαίνετε ότι σας είπα την αλήθεια τώρα που το ζήσατε κι εσείς. Και να πω ότι είχε και πολλούς ματατζίδες.
4 κλούβες αμάναμα είχε. Στην Τούμπα αρχόντουσαν 20 για να κάνουν καλά τους παοξίδες. Και πετούσαν από πάνω ελικόπτερα. Και μέσα ερχόντουσαν στο γήπεδο οι αστακοί με τα πράσινα. Αυτούς που συναντήσατε εσείς, χαϊβανάκια που δεν ακούτε κανέναν και όλα τα ξέρετε. Αυτή ήταν η πρώτη. Η πρώτη απλή. Μια ασπίδα, ένα γκλόπ, ένα κράνος. Όταν περάσεις αυτό το στάδιο, έρχονται και οι επόμενοι με τα πράσινα που είναι ντυμένοι σαν αστακοί. Ψεκάζουν ό,τι βρούνε. Χτυπάνε όποιον βρούνε. Και συλλαμβάνουν από 90χρονο μέχρι και μωρό 6 ετών. Το πρώτο στάδιο ακόμα δεν το περάσει, την πρώτη πίστα. Ακόμη στην πρώτη πίστα είστε και δεν την έχετε περάσει. Κάτσε να δεις. Έχει και δεύτερη πίστα και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη. Και όταν θα βρεθείς μια μέρα στη Γαδά, σε κάνα υπόγειο, με καμιά σακούλα στο κεφάλι, να σου κόβεται η ανάσα, τότε θα σου πω εγώ πώς θα σώσεις την Ελλάδα. Πάμε λίγο όμως και κάπου αλλού, γιατί εντάξει, αυτά ήταν δεδομένα. Την πρώτη πίστα χάσανε, ναι. Από ένα δακρυγόνο. Όταν έβγαινα εδώ πέρα και έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει ένωση του οπαδικού κινήματος και τα λέγανε και κάτι τρελή από τα δυτικά και τους κοροϊδεύατε, διότι οι οπαδοί, καλός ή κακός, είναι οι πιο μάχημοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άμα γίνει ποτέ ένωση οπαδικού κινήματος κόντρα στο κατεστημένο, κόντρα στο σύστημα, κόντρα σε αυτή την αδικία που ζούμε, τότε ίσως αλλάξουν κάποια πράγματα. Αλλά τι να πεις και τι να κάνεις και πώς να εξηγήσεις σε κάποιους ανθρώπους το ότι δεν είναι πιο σημαντική από την Ελλάδα μια ομάδα. Πώς να τους το εξηγήσεις. Και όταν λέω Ελλάδα δεν εννοώ το κράτος. Επειδή πολλοί τα μπερδέψατε και αυτά. Άλλο η Ελλάδα και άλλο το κράτος. Αυτή τη στιγμή το κράτος ξεπουλάει την Ελλάδα. Το κράτος καταστρέφει την Ελλάδα. Ένα παρεάκι απατεώνων, διεφθαρμένων ληστών ξεπουλάνε για τη μίζα ό,τι βρούνε. Από λιμάνια, από αεροδρόμια, από νησιά, από παραλίες, από ακίνητα, από φιλέτα, από ζώα και από πρίκες. Και από αρχαία και από ιστορία. Ό,τι βρούνε αρκεί να πέσει μίζα. Εντάξει, απλά τα πράγματα. Σίγουρα είναι άδικο αυτό που έγινε με την απαγόρευση της δημόσιας συνάθρησης, αλλά έτσι είναι το σύστημα. Και θα έπρεπε να είχατε καταλάβει πως λειτουργεί και να ήσασταν προετοιμασμένοι. Με ένα δακρυγόνο σπάσατε, γίνατε χιλιά κομμάτια. Θα έπρεπε να έχετε plan B, plan C. Που εσείς δεν είχατε, όχι plan, τίποτα δεν είχατε. Μιας και αναφέρθηκα όμως στο ξεπούλημα της Ελλάδας, έπαθα πλάκα. Διότι καλός ή κακός, στη Χαλκιδική η δραστηριότητα των ξένων είναι φοβερή. Και όχι μόνο στη Χαλκιδική, και στη μεριά της Καβάλας και γενικά σε όλες τις παραλίες της Βορείου Ελλάδας, της Μακεδονίας μας. Κατεβαίνουνε Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Σλάβοι γενικά, Σκοπιανοί και πάει λέγοντας, και αγοράζουνε με μαύρο χρήμα, οι περισσότεροι, όχι όλοι, παραλίες, beach bar, ξενοδοχεία, ακίνητα, τα οποία μετά τα ελέγχουν και τα διαχειρίζονται. Έρχονται και μας παίρνουνε ότι έχουμε και δεν έχουμε σε μια στιγμή στην οποία ο ελληνικός λαός είναι φτωχοποιημένος, διότι αυτοί που κυβερνάνε έχουν δημιουργήσει εσχροκέρδια, έχουν δημιουργήσει, συγγνώμη, ακρίβεια μέσω της εσχροκέρδειας, σε μια φάση που ο Έλληνας δεν μπορεί να επιβιώσει και πουλάει ό,τι έχει για να ζήσει, κατεβαίνουνε οι Σλάβοι και εξαγοράζουνε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και Βούλγαρος δημοσιογράφος, για να τα ξέρετε όλα, έχει βγει και έχει πει ότι οι επενδυτές σε Καβάλα, Θάσο, Χαλκιδική
Και πάει λέγοντας, ο Βούλγαρος ο δημοσιογράφος είπε ότι είναι Βούλγαροι αποσχιώδεις ομάδες. Αποσχιώδεις ομάδες. Και το ρεπορτάζ αυτό το αναπαρήγαγαν και τα βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για μια δραστηριότητα βουλγαρικών και άλλων εγκληματικών οργανώσεων σε τουριστικές περιοχές της Βορείου Ελλάδας. Και σύμφωνα με αυτή την έρευνα, οι οργανώσεις αυτές δεν ελέγχουν μόνο τα beach bar και τα ακίνητα τα οποία νοικιάζουν ως δωμάτια. Ελέγχουν νυχταρινά κέντρα, επιχειρήσεις ασφαλείας, δραστηριοποιούνται κάποιοι σε κυκλώματα ναρκωτικών, χρησιμοποιούν τον εκφοβισμό και άλλες παράνομες πρακτικές ώστε να φέρουν Έλληνες ιδιοκτήτες στο αμήν και να τους εξαγοράσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Δραστηριοποιούνται οι μαφίες και εξαγοράζουν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ξαναλέω, και η αστυνομία φαίνεται να έχει ως δουλειά να κόψει 15 κλήσεις την ημέρα. Διότι Βάλια Μπουγιουκλή, συνεργάτης του Focus FM 103,6, έκανε ένα φοβερό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ελληνική αστυνομία, και άνθρωπος της ελληνικής αστυνομίας βγήκε και κατήγγειλε ότι η ομάδα Δίας έχει ως στόχο καθημερινά να κόβει 15 κλήσεις, το ίδιο και δύο ζητάδες που θεωρούνται ομάδα. Και την ώρα λοιπόν που εμάς μας κλέβουν τα σπίτια μας, μας εκφοβίζουν, μας απειλούν για να μας πάρουν την περιουσία μας και είμαστε στο έλεος, αυτοί είναι υποχρεωμένοι για να τελειώσει η βάρδιά τους να κόψουν 15 κλήσεις. Πώς να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση όταν έχουν να κόψουν κλήσεις? Πρέπει να μαζέψουν χρήμα, γιατί διψάει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Πρέπει να αρμέξουν τον Έλληνα. Και κάπως έτσι την έχουν βρει τα τσακάλια, οι μαφιόζοι, οι τοκογλύφοι και όλοι αυτοί του οργανωμένου εγκλήματος και κάνουνε πάρτι. Κάνουνε πάρτι με την ευλογία του Μητσοτάκη, κάνουνε πάρτι, διότι η ελληνική αστυνομία πετάει χαρταετό, μαζεύει κλήσεις. Τα χαιρετίσματά μου στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που ακούει αυτή τη στιγμή αυτό το ραδιόφωνο της αλήθειας, αυτή την κατάθεση ψυχής στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίνει έναν αγώνα να αφυπνίσει τον Έλληνα, να εξηγήσει στον Έλληνα ότι είναι μπερδεμένος και ότι πρέπει να ξεμπερδέψει το κουβάρι που κουβαλάει στο κεφάλι του, ώστε να μπορέσει επιτέλους να δει καθαρά την αλήθεια, ώστε να μπορέσει επιτέλους να καταλάβει ότι είναι ένα θύμα. Τώρα για κάτι λασπολόγους, για κάτι γλύφτες, για κάτι λίγδες, για κάτι ιερόδουλες. Γιατί θα σας πω κάτι, στη ζωή μου έχω γνωρίσει αρσενικές ιερόδουλες. Για να μην πω την άλλη λέξη και έρθει το πρόστιμο. Έχω γνωρίσει αρσενικές ιερόδουλες. Χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα με τις ιερόδουλες, τη δουλειά τους κάνουνε και ό,τι θέλουνε μπορούν να κάνουνε. Οι αρσενικές ιερόδουλες όμως πώς λειτουργούνε? Οι αρσενικές ιερόδουλες λειτουργούν επιπληρωμή. Τι πάει να πει αυτό? Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο απλός Έλληνας για το χρήμα, ένας άνθρωπος λοιπόν φιλάργυρος, ο οποίος κάνει οτιδήποτε μπορεί για το χρήμα, για μένα είναι μια αρσενική ιερόδουλη. Και επειδή τελευταία πολλές αρσενικές ιερόδουλες έχουν μαζευτεί και βρίζουνε, θα πω ένα πράγμα. Υπάρχουνε τριών ειδών μάγκες. Αυτοί που το παίζουνε, αυτούς που τους κάναμε εμείς μάγκες και αυτοί που όντως είναι. Οι πιο πολλοί από αυτές τις αρσενικές ιερόδουλες ανήκουνε στη δεύτερη κατηγορία. Τους κάναμε μάγκες και αυτό είναι το ευχαριστώ. Και όποιος θέλει να ανοίξει βεντέτα, εδώ είμαι και περιμένω. Δεν έχω μάθει στη ζωή μου να κάνω πίσω βήματα και ούτε πρόκειται, θεωρώ. Γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, φίλοι μου. Και όταν έχεις τη φωλιά σου καθαρή, δεν φοβάσαι κανέναν.
Έτσι πάει, έτσι κυλάει. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Αρσενικές ιερόδουλες, εδώ θα είμαστε. Σήμερα ο τείχος μας λέτε ότι είναι άσπρος, αύριο μας λέτε ότι ο τείχος είναι μαύρος. Σήμερα κάποιοι λένε εσύ το Σερέτης και αύριο με έκανα φραγκάκι και μας λένε ο Σερέτης είναι ο χειρότερος. Τι γίνεται ρε μάγκες? Τον ξεσκονίσατε τον κουραμπιέ? Εδώ είμαστε. Όσο για τους εγωιστές, γιατί υπάρχουν και κάποιοι εγωιστές οι οποίοι έχουν μονές. Γενικά ο Έλληνας μετά την πανδημία έχει αρρωστήσει, έχει αποκτήσει πολλές αιμονές. Πάρα πολλές αιμονές. Δεν μπορεί να τα βάλει με τον εαυτό του. Ο Έλληνας πλέον έχει μπερδέψει τη γνώμη με την άποψη. Το έχει μπερδέψει αυτό το πράγμα. Θεωρεί ότι γνώμη και άποψη είναι το ίδιο. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν σε όσους ακούνε αυτή τη στιγμή ότι άλλο είναι η γνώμη και άλλο είναι η άποψη. Λες τη γνώμη σου όποτε θέλεις, αλλά πρέπει να έχεις γνώση για να την πεις τη γνώμη σου. Και την άποψή σου επίσης μπορείς να την πεις όποτε θέλεις, αλλά πρέπει να υπάρχουν επιχειρήματα και στοιχεία. Λοιπόν εσείς ούτε γνώση έχετε, ούτε επιχειρήματα, ούτε στοιχεία. Βγαίνετε και παρπαρίζετε και παπαγαλίζετε ό,τι πει ο κάθε τσαρλατάνος. Για να μην πω καμιά άλλη λέξη, ο κάθε μακάκας. Και στην Ελλάδα το 70-80% είναι μακάκες. Δεν είναι άνθρωποι, είναι μακάκες. Διότι όταν όλα πάνε καλά, τα λέμε καλά. Και όταν δούμε ότι δεν μας συμφέρει, βρίζουμε. Δεν πάει έτσι. Εδώ θα λέμε την αλήθεια. Εδώ θα είμαστε αντικειμενικοί. Εδώ έχουμε διαλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Πάμε λίγο και στο Βόλο όμως, γιατί και εκεί έχει συμβεί κάτι τρομερό. Αυτό που συμβαίνει στο Βόλο είναι πραγματικά περίγραπτο. Δείχνει ποια είναι η λειτουργία του κράτους. Κάποιοι λένε ότι είναι επιτελικό αυτό το κράτος. Για μένα δεν είναι επιτελικό και μπορώ να τα αποδείξω. Για μένα όλο αυτό είναι μια κατάντια. Όταν έχουν ξεβραστεί στη θάλασσα εκατοντάδες τόνοι νεκρών ψαριών και οι αρμόδιοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, μιλάμε για κατάντια. Δεν φτάνει που με ανοίξατε το φράγμα και φύγαν όλα αυτά τα ψαράκια μέσα στη θάλασσα και ψοφίσανε. Τα έχετε εκεί και να ζέχνουν. Ρε, όλα τα μαγαζιά του Βόλου έχουν κλείσει. Δεν αντέχεται η μυρωδιά, το καταλαβαίνετε. Πέρα το ότι είναι μια τεράστια οικολογική καταστροφή και κανένας για άλλη μια φορά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Όπως δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και τις ανεμογεννήτριες. Που στα καμένα ήδη έχουν ανέβει ανεμογεννήτριες. Εγώ εδώ ήμουν όλο τον Αύγουστο και πάλευα μαζί σας τις φωτιές. Φωτιά εδώ, φωτιά εκεί, φωτιά παραπέρα. Και ξαφνικά τώρα στα σημεία που υπήρχαν φωτιές τα περισσότερα ανεβαίνουν φορτηγάκια με ανεμογεννήτριες. Η μακάκας είσαι και ανήκει στο 80% ή ηλίθιος για να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Η Σακελαροπούλου εντωμεταξύ, η οποία έγινε πρόεδρος. Πρόεδρος έγινε. Όταν ήταν δικαστής, ως δικαστής, είχε περάσει στο ΣΤΕ να μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες στα καμένα. Και μετά ο Μητσοτάκης την έκανε πρόεδρο. Πρώτα ως δικαστής Σακελαροπούλου πέρασε στο ΣΤΕ να μπαίνουν ανεμογεννήτριες στα καμένα και μετά πήρε το παράσημο και την έκανε πρόεδρο. Το ευχαριστώ από το Μητσοτάκη. Αυτά σας τα εξηγώ για να καταλαβαίνετε ότι το σχέδιο ξεδιπλώνεται σταδιακά. Βήμα-βήμα προχωράνε. Δεν γίνονται όλα σε μία μέρα, φίλοι μου. Αυτά έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Είναι σχέδια παλιά. Απλά τώρα υλοποιούνται. Το θέμα είναι τι σχέδια κάνουν όλοι αυτοί οι απατεώνες για το μέλλον της Ελλάδας. Θα υπάρχουν νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ή θα τα πάρουν οι Τούρκοι? Θα υπάρχει Βόρεια Ελλάδα ή θα τη μοιράσουν στα Βαλκάνια? Ήρεμα ρωτάω. Τώρα θα μου πεις εδώ άλλος γέννη λέει είμαι συνταγματολόγος χωρίς να είναι συνταγματολόγος. Άλλος γέννη λέει ότι είναι στρατηγός χωρίς να είναι στρατηγός. Άλλος γέννη λέει ότι είναι αστροναύτης χωρίς να έχει πάει στο διάστημα.
Στην Ελλάδα ό,τι πεις είσαι. Κανένας όμως δεν έχει βγει να παραδεχθεί ότι είναι μακάκας. Κανένας. Και οι περισσότεροι είναι μακάκες και το ξέρετε. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιος να βγει να λέει ναι ρε είμαι μακάκας. Ναι ρε είμαι μακάκας. Ο Γεραπετρίτης π.χ. θα έπρεπε να βγει να πει ναι ρε είμαι Γιουσουφάκη. Ναι ρε είμαι Γιουσουφάκη τι θέλετε. Υποκλίνομαι στο Σουλτάνο. Έπρεπε ο Γεραπετρίτης να βγει να τα πει αυτά τα πράγματα. Γιατί όπου βρώμαγε ο Γεραπετρίτης. Στις μεγαλύτερες κομπίνες. Στα μεγαλύτερα δημόσια έργα. Φτύνει αίμα για την Τέρνα. Μαζί με τον Κωστάκη του Αχιλλέα τον Καραμαλή. Ο οποίος κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Κάτω από το τραπέζι κρύβεται ο Καραμαλής του Αχιλλέα ο Κωστάκης. Πού είσαι ρε Τιτανομέγιστε Υπουργέ. Πού είσαι που μας κουνούσες στο δάχτυλο και μας έλεγες ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια. Κανονικά βραχιολάκια έπρεπε να φοράς. Βραχιολάκια έπρεπε να φοράς και 2 η ώρα το μεσημέρι να είσαι στην αίθουσα για φαΐ. Γεραπετρίτης όμως και σε όλο το πλέγμα των υποκλοπών. Γεραπετρίτης και στις βρωμιές του Φουρθιώτη, του Λιγνάδη και της 12χρονης. Γεραπετρίτης και στον εξαναγκασμό δικαστών. Παντού βλέπω αυτό το όνομα να υπάρχει έστω και λίγο. Έστω και επιφανειακά, σε κάποια λίγο και πιο βαθιά. Παντού όμως υπάρχει. Όπως υπάρχει και σε όλες αυτές τις καταστάσεις και το όνομα Μητσοτάκης. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Λιγνάδης μαθαίνε υποκριτική στα παιδάκια του hotspot. Διότι πήρε υπογραφή από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τώρα αν τα μάθαινε υποκριτική ή ασελγούσε, θα τον κρίνει η δικαιοσύνη, η οποία τον έχει βγάλει ένοχο. Διότι υπήρχαν 2 μάρτυρες από τους 4 που κατέθεσαν ότι όντως είχε ασελγήσει. Ανήλικοι μάρτυρες. Κι όμως κυκλοφορεί ελεύθερος. Όσο για τον Ηλία Μίχο, τον οποίο πιθανότατα έχετε ξεχάσει, μαζί με τα 213 ονόματα τα οποία ενδιαφέρθηκαν για μια 12χρονη, και η ανομαλία πάει σύννεφο πλέον στην Ελλάδα και κάποιοι πρέπει να το ελέγξετε αυτό, διότι θα μας γυρίσει κάνα μάτι και θα αρχίσουν να πέφτουν φάπες σε όλους τους ανώμαλους. Ο Ηλίας ο Μίχος, ο οποίος είχε πάρει δόση με τον Πατούλη, τον περιφερειάρχη, και έκαναν μαζί πρωτοχρονιά και του είχε δώσει ο Πατούλης μια δουλειά για κάτι χλωρίνες και κάτι χαρτιά υγείας από το σούπερ μάρκετ του για όλη την περιφέρεια. Το σούπερ μάρκετ του μια τρύπα εντωμεταξύ. Μοίραζε σε όλη την περιφέρεια χλωρίνες και χαρτιά υγείας. Όλος τυχαίως δουλειά εκατομμυρίων δόθηκε από τον Πατούλη σε έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν ξέρει, αλλά κάνανε μαζί πρωτοχρονιά. Κάνανε μαζί πρωτοχρονιά, αλλά δεν τον ξέρει. Το έχετε ξαναζήσει εσείς αυτό, ρε παιδιά. Πάτε, κάνετε πρωτοχρονιά εσείς με κάποιον που δεν ξέρετε. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως. Όπως και ο Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν ξέρει το Μαρινάκι. Η αδερφή του είναι κουμπάρα του. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν το ξέρει το Μαρινάκι. Δεν το ξέρει το Λιγνάδι ο Μητσοτάκης, ενώ με το Λιγνάδι έχουν βγει φωτογραφία αγκαλιά. Δεν τους ξέρει. Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους οι άνθρωποι αυτοί. Είναι άγνωστοι. Μας φτύνουν στα μούτρα και νομίζουμε ότι βρέχει μια τέτοια κατάσταση. Μας κοροϊδεύουν και λέμε ναι, κοροϊδέψτε μας. Όπως και να έχει όμως, ο Ηλίας ο Μίχος με τον Πατούλη κάνανε μπίζνα. Και τελικά ο Ηλίας ο Μίχος, ενώ είχε πει ότι μέσα από τη φυλακή, αν με βάλετε φυλακή, θα τα πω όλα, τελικά δεν είπε τίποτα. Γιατί ρε Λιάκο, δεν είπες τίποτα. Μήπως έχει γίνει συμφωνία σε 3-4 μήνες, 3-4 χρονάκια, συγγνώμη, να δούμε ότι θα βγεις από τη φυλακή. Εγώ σας λέω, βάλτε 4-5 χρόνια, στα οποία θα δείτε ότι ξαφνικά ο Ηλίας Μίχος θα βγει από τη φυλακή. Και θα είναι για σας μια καθημερινή ή ένα Σαββατοκύριακο. Που θα πείτε, δες εδώ ρε φίλε, και αυτόν τον βγάλανε από τη φυλακή. Και θα ξανακυλήσει ομαλά η καθημερινότητά σας. Σαν να μην έγινε τίποτα. Σας μάθανε, ξέρουνε πώς να διαχειριστούνε την αδιαφορία σας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταστρέψει όχι μία ζωή, 4 ζωές, μια ολόκληρη οικογένεια, γιατί ήταν ψυχανόμαλος άρρωστος και αυτό το απέδειξε η δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε όμως μόνο για αυτά να καταδικαστεί και δεν θα ήταν ο μόνος που θα έπρεπε να καταδικαστεί,
αν όντως αυτό το κράτος έβγαζε στη φόρα μαζί με τη δικαιοσύνη τα 213 ονόματα, τα οποία οι 12χρονοι λέει ότι ήταν κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι επίσημοι, κάποιοι παπάδες. Σε αυτά τα 213 ονόματα λοιπόν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έπρεπε να έχουν καταδικαστεί, αλλά δεν μάθαμε ποτέ ποιοι είναι. Για τον Πατούλη τώρα στην περιφέρεια Αττικής, ο οποίος άφησε εκεί πέρα να πούμε 160 εκατομμύρια έλλειμμα. Πατούλη, κάνεις πρωτοχρονιά ρε φίλε με ένα παιδοβιαστή. Του έχεις δώσει δουλειά με χλωρίνες με χαρτιά υγείας. Έχεις αφήσει έλλειμμα στην περιφέρεια Αττικής 160 εκατομμύρια. Και τώρα πλημμυρίζει η Ποσειδώνος δίπλα στη θάλασσα με 20 λεπτά βροχή. Δεν είναι αυτό ένα οικονομικό έγκλημα? Ρε Πατούλη, αντικειμενικά να το δούμε. Όταν αφήνεις σε μια περιφέρεια έλλειμμα 160 εκατομμύρια, δεν είναι οικονομικό έγκλημα. Ρε αδερφέ, κανονικά θα έπρεπε μόνος σου να πας στο τμήμα και να πεις, παιδιά ήρθα, έχω αφήσει έλλειμμα 160 εκατομμύρια στην περιφέρεια Αττικής. Η δικαιοσύνη δηλαδή, που δεν ασχολείται, θα έπρεπε όμως, δεν έχει πάρει πρέφα το ότι αυτή τη στιγμή ένας περιφερειάρχης έχει αφήσει έλλειμμα 160 εκατομμύρια ευρώ στην Αττική. Δεν το έχει καταλάβει κανένας? Δεν το έχει παρατηρήσει κανένας? Ρε παιδιά, μας έβαλε μέσα 160 εκατομμύρια. Μας έβαλε μέσα 160 εκατομμύρια. Γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος? Έλα εδώ. Κάτσε στο σκαμνί. Πού πήγαν τα λεφτά ρε αλήτη? Πού πήγανε ρε τα 160 εκατομμύρια? Για να μην πούμε για Θεσσαλονίκη, για το Ζέρβα, γιατί και αυτός άφησε έλλειμμα. Για να μην πούμε για όλη την Ελλάδα, όπου περιφερειάρχες και δήμαρχοι κάνουνε πάρτι και αφήνουνε φέσια. Και κανένας δεν τους κυνηγάει και έχει πάρει, να πούμε, ο προκτός τους αέρα. Έχει πάρει αέρα. Σου λέει, δεν μας ακουμπάει κανένας, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Αφήνουμε 160... Ο Πατούλης δεν βλέπεις? Αφήνει 160 εκατομμύρια έλλειμμα και δεν τον ακουμπάει κανένας. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ, σου λέει ο τσαρλατάνος στο Δήμο εδώ πέρα, στο Κολοκοτρονίτσι. Γιατί να μην το κάνω? Νέα Δημοκρατία είμαι. Ανήκω στην ομάδα που δεν ακουμπάει η δικαιοσύνη. Μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Να βάζω τη γυναίκα μου στα ΚΕΠ και να μην δουλεύει ποτέ. Να παρέχω βολέματα, ρουσφέτια. Να πληρώνω στα γραφεία ρε της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν μαύρα. Στην επιχείρησή σου, αν σε πιάσουν με άνθρωπο ο οποίος δουλεύει μαύρα, θα φας 10-500 στο κεφάλι και τα φόπλακα στην επιχείρηση. Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας δουλεύανε μαύρα. Ποιος θα τους ρίξει πρόστιμο? Ο Πιτσιλής που πίνει ποτάκια στην Κρήτη με το Μητσοτάκι. Εάν δεν ξυπνήσετε ρε χαϊβάνια, Δευτέρα είναι, καλό μήνα είπαμε. Τρώτε καθημερινά και τον βομβαρδισμό και την προπαγάνδα, ενώ τα φάρμακα έχουν πάει στο Θεό. Και μας το παίζετε και καουμπόιδες. Ρε, όλα αποδεικνύονται. Η υπέρβαση φόρων ανέρχεται μέχρι αυτή τη στιγμή στα 2,19 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπερέσοδα είχαν από τη φορολογία μας. Και γι' αυτό υπάρχει και φορολογία. Έσοδα από το ΦΠΑ 547 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο στόχος. Υπήρξε υπέρβαση. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 135 εκατομμύρια ευρώ στόχος. Υπέρβαση και εκεί. Υπέρβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Υπέρβαση σε τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας. Περιλαμβάνεται και ο έμφυα. Υπέρβαση στο φόρο εισοδήματος. Υπέρβαση στους φόρους των χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών. Βγάλανε χρήμα από τη φορολογία μας. Η φορολογία μας όμως για άλλη μια φορά δεν θα πιάσει τόπο, χαϊβανάκια. Η φορολογία μας για άλλη μια φορά θα πάει σε τσέπες. Και έχεις τον Καραμακάκα από το εξωτερικό που δεν έχει τι να κάνει, να με βρίζει όλη μέρα. Ο Καραμακάκας που όταν τον βρήκα από κοντά μου ζητούσε συγγνώμες και έκανε κολοτούμπες και μας ζούσε τα λόγια του και έκανε γαργάρες.
Πού είσαι μωρό μου, έλα ξανά στην Ελλάδα, έλα ξανά στη Θεσσαλονίκη, να τα πούμε από κοντά, να πιούμε ένα καφέ. Γιατί με το που φεύγεις από την Ελλάδα, πας πιάνεις ένα μικροφωνάκι, ανοίγεις μια καμερούλα και κελαϊδάς. Αλλά από κοντά δεν ήσουν έτσι ρε εσύ. Τι έχεις πάθει? Τι έχεις πάθει, από κοντά ήσουν αδιαφορετικός? Από κοντά ήσουν άλλος άνθρωπος. Γλυκός. Με τη συγγνώμη στο στόμα. Μόνο αγκαλιά δεν με έκανες. Και έφυγες και βρίζεις πάλι. Αυτή τη φορά δεν θα έχει μάκες σου, θα έχει μαρσάρισμα. Γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο με μαρσάρισμα καταλαβαίνουν κάποιοι. Και δεν είναι καμία μαγιά, είναι η αλήθεια φίλε. Είναι η αλήθεια, γιατί η Ελλάδα καίγεται. Και κάποιοι έχουν αποκτήσει αιμονή με τον Focus FM 103,6. Η Ελλάδα καίγεται και αντί για να ασχοληθούν με την Ελλάδα, ασχολούνται με εμένα, με τον Focus και με άλλους 5-6 και ροκανίζουν τον πατριωτικό χώρο. Διότι ο καρκίνος του πατριωτικού χώρου είναι αυτά τα αποβράσματα. Αυτά τα αποβράσματα είναι ο καρκίνος του πατριωτικού χώρου, που αντί για να ασχοληθούν και να αφυπνίσουν τον κόσμο και να εξελίξουν μια κατάσταση και να βοηθήσουν τον Έλληνα σε αυτό το δύσκολο καιρό, κάθονται και προσπαθούν να καταστρέψουν αυτό που κάνουμε εμείς. Εγώ αδέρφια μου, είτε με ακούτε είτε δεν με ακούτε, δεν με πληρώνετε. Και έχω τη συνείδησή μου καθαρή, γιατί και έχω βοηθήσει και έχω προσπαθήσει. Αυτοί ποιους βοήθησαν? Αυτοί μονοχολοί βγάζουν για εμάς, δεν κάνουν κάτι άλλο. Κάνουν ολόκληρες εκπομπές για εμάς. Ρε η Ελλάδα καίγεται και εσύ ασχολείσαι με το Focus FM 103,6. Άμα ήσουν πραγματικός πατριώτης, θα είχες ασχοληθεί με τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα. Έχουν βαλθεί, τώρα έχουν μαζευτεί να πούμε εκεί 10 άτομα, τα οποία πέρα το Focus FM 103,6 έχουν πάθει και βελοπουλίαση. Να το πούμε αυτό. Υπάρχουν 10 άτομα, 15, οι οποίοι το παίζουν πατριώτες και έχουν αρρωστήσει. Έχουν πάθει βελοπουλίαση, έτσι λέγεται η αρρώστια τους. Έχουν λυσάξει, θέλουν να τελειώσουν την ελληνική λύση. Αυτή είναι η αρρώστια τους. Βγαίνουν λένε είμαστε πατριώτες, αλλά δεν ασχολούνται με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν κάνουν ρεπορτάζ. Δεν τρέχουν στις φωτιές. Δεν βοηθάνε τους υγειονομικούς. Δεν βοηθάνε τους πλημμυροπαθείς. Δεν βοηθάνε τους πυρόπληκτους. Κάνουν εκπομπές μόνο για να βρίζουνε και να βγάζουν τη χολή και το κόμπλεξ τους. Αυτοί λοιπόν είναι ο καρκίνος του πατριωτικού χώρου. Γιατί αυτοί σπάνε σε 1000 κομμάτια τον ελληνικό λαό με το μίσος και τον εγωισμό τους. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθάω, για να προσπαθώ και το έχουμε αποδείξει όλοι συλλογικά σαν Focus FM 103,6. Πηγαίνετε ρωτήστε τους υγειονομικούς, πηγαίνετε ρωτήστε τους πλημμυροπαθείς, πηγαίνετε ρωτήστε τους πυρόπληκτους, πηγαίνετε ρωτήστε τα παιδάκια που έχουν πρόβλημα, πηγαίνετε ρωτήστε διάφορες καταστάσεις να δείτε ότι εμείς κάνουμε πράγματα χωρίς να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε και θέλουμε να βοηθήσουμε. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, το να βλέπω κάποιον άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται βοήθεια να είναι χαρούμενος με γεμίζει. Τα χαιρετίσματά μου και στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, η οποία με έχει αλλάξει ολοκληρωτικά σαν άνθρωπο από τότε που την επισκέφτηκα και πρέπει να το παραδεχθώ. Με έχει αλλάξει ολοκληρωτικά σαν άνθρωπο. Να βλέπω λοιπόν χαρούμενα πρόσωπα με γεμίζει. Και ο Έλληνας έχει ανάγκη τη βοήθεια αυτόν τον καιρό. Και όχι το κόμπλεξ, τη χολή και τον εγωισμό του κάθε τσαρλατάνου. Απομακρύνετε από τη ζωή σας τους τοξικούς, παιδιά. Απομακρύνετε τους. Απομακρύνετε τα αποβράσματα, τον καρκίνο του πατριωτικού χώρου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενωθούμε και να κάνουμε κάτι πραγματικά για εμάς. Όσοι βλέπετε ότι θέλουν να καταστρέψουν, θέλουν να σπείρουν διχόνια, βγάζουν χολή, βγάζουν κόμπλεξ και δεν ασχολούνται με τα σημαντικά προβλήματα, είναι άχρηστοι για εμάς. Είναι άχρηστοι. Στο στόχο και στον αγώνα που δίνουμε αυτή τη στιγμή πρέπει να αφήσεις πίσω τον εγωισμό σου, πίσω τα κόμπλεξ σου, πίσω τις φιλοδοξίες σου, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι φιλόδοξοι, πίσω τις αιμονές σου για το κοινό καλό. Δεν μπορούν να αφήσουν πίσω ούτε εγωισμό, ούτε φιλαργυρία, ούτε φιλοδοξία, ούτε αιμονές, ούτε συμπλέγματα για το κοινό καλό. Απομακρύνετε τους από τις ζωές σας.
μας είναι άχρηστη σε αυτόν τον αγώνα που προσπαθούμε να δώσουμε. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και όχι τίποτα, γεμίζετε και το κεφάλι σας με παραπληροφόρηση. Γιατί ο πονεμένος μόνο ψέμα διαδίδει, μόνο φήμες. Ο πονεμένος πονάει, βγάζει χολή, βγάζει κόμπλεξ, δεν βγάζει αλήθεια. Παράτε τους τα αυτιά. Αντί για να κοιτάμε να εξελίξουμε αυτή τη χώρα, η Τινησία σχεδιάζει πενταπλασιασμό στην παραγωγή ελαιόλαδου. Με καλλιέργεια στην έρημο. Δηλαδή τι κάνουν στην Τινησία? Πάνε παίρνουν δέντρα και τα φυτεύουν στην έρημο και έχουν στήσει ολόκληρο σύστημα για να μπορέσουν να παράγουν ελαιόλαδο. Και εμείς εδώ πέρα που έχουμε το χώμα, έχουμε το κλίμα, έχουμε τον ήλιο, έχουμε τα πάντα, φυτεύουμε φωτοβολταϊκά. Κάτι πάει λάθος, παιδιά. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει πρωτογενή τομέα. Έπρεπε να έχει παραγωγή σοβαρή. Έπρεπε όλοι να εξαρτώνται από εμάς. Έπρεπε να είμαστε αυτόνομοι και να έχουμε αυτάρκεια. Αυτή τη στιγμή παράγουμε υπερκέρδη για 6-7 ολιγάρχες και για την παρέα του Μητσοτάκη. Αυτό κάνουμε. Δούλοι και θύματα είμαστε. Πάρτε το πρέφα και όσες φορές κι αν μαζευτείτε και στο Σύνταγμα και στο Λευκό Πύργο και στην Καμάρα, αν δεν λειτουργήσουμε οργανωμένα και με αποτελεσματικό τρόπο, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Εγώ προς το παρόν το μόνο που μπορώ να σας πω είναι να στηρίξετε τον Έλληνα παραγωγό, που είναι πολύ σημαντικό να στηρίξετε τον Έλληνα παραγωγό, που έχουμε αγρότες που πετάνε τα προϊόντα τους γιατί δεν τα παίρνετε, γιατί οι ίδιοι σούπερ μαρκετάδες τους οποίους στήριξε ο Μητσοτάκης και βοήθησαν τον Μητσοτάκη να ανεβεί στην εξουσία, δεν σας φέρουν πατάτα από τον Ευρωκόπη, σας φέρουν από την Αργεντινή ή από την Αίγυπτο. Και πας εσύ να πούμε και παίρνεις τη σαβούρα, ενώ ζεις στην Ελλάδα και έπρεπε να τρως την ποιότητα. Το λάδι σου το αγοράζουν οι Ιταλοί και το πουλάνε σαν ιταλικό. Σε βάλανε να κόψεις τα ελαιόδεντρά σου, σε βάζουνε τώρα να σκοτώνεις τα ζώα σου, τελειώνουνε και τους κτηνοτρόφους. Και εσύ αντί για να επαναστατήσεις, να αφήσεις πίσω εγωισμό και να ενωθείς με τους υπόλοιπους, τι κάνεις? Τους χειροκροτάς. Τους χειροκροτάς, βάζεις φωτοβολταϊκά, παίρνεις τα 150 ευρώ, σκοτώνεις το κατσίκι και μετά κλαις και λες τι τρώμε. Και πας στο καφενείο και το παίζεις εν νοσοτήρας. Άσε τον πρόλογό σου. Άσε τον πρόλογό σου. Εδώ δεν είναι πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Εδώ πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία δεν υπολογίζει ούτε ανθρώπινες ζωές, δεν υπολογίζει ούτε οικονομίες, ούτε εδάφη, ούτε τίποτα. Μπροστά στο χρήμα πεθαίνουν τα πάντα. Τελειώσαν όμως τώρα οι φωτιές, όπως κάθε χρόνο. Πλέον είναι συνήθεια κάθε χρόνο να καιγόμαστε το καλοκαίρι. Το συνηθίσατε, εντάξει, κάθε καλοκαίρι καιγόσαστε. Τι γίνεται, χαϊβανάκια μου, μετά τις φωτιές κάθε χρόνο? Θα θυμηθούμε λίγο ή έχουμε μνήμη χρυσόψαρου? Μετά τις φωτιές κάθε χρόνο έρχονται οι πλημμύρες. Λογικό δεν είναι? Λογικό δεν είναι? Οι μήνες πέρασαν. Τα απαραίτητα έργα δεν έγιναν. Τα αντιπλημμυρικά έργα για άλλη μια χρονιά δεν έγιναν. Μέτρα δεν πάρθηκαν. Το κράτος για άλλη μια χρονιά λέει ότι είναι έτοιμο και για άλλη μια φορά, εφόσον καήκατε, θα πλημμυρίσετε και θα πνιγείτε κιόλας. Και φυσικά για όλα θα φταίει η απότομη και έντονη βροχή. Γιατί τέτοιες βροχές έχουμε μόνο κάθε 16.000 χρόνια. Μόνο κάθε 16.000 χρόνια βρέχει έτσι. Και όπως λέμε και ξαναλέμε και θα ξαναπούμε, όταν το τελευταίο δέντρο θα έχει καεί, όταν τα ποτάμια θα έχουν μολυνθεί, όταν τα ψάρια της θάλασσας θα είναι πλέον νεκρά, τότε ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι τα χρήματα δεν τρώγονται. Ρε το τυλιχτό το σουβλάκι, ρε το σαντουιτσάκι, το πιτόγυρο, το αγαπημένο φαγητό του Έλληνα, έφτασε να πωλείται 4,5 ευρώ.
Πας να πάρεις ένα σάντουιτς με σουβλάκι και αφήστε τα καλαμάκια για τις ιστορίες οι Αθηναίοι. Το καλαμάκι μπαίνει στο φραπέ, μπαίνει στην κοκακόλα, μπαίνει στο ποτό. Αν πίνεις ποτό με καλαμάκι. Το σουβλάκι μπαίνει στο σαντουιτσάκι. Στο πιτόγυρο. Στο πιτόγυρο. Κατάλαβες τι εννοώ, στην πίτα. Όπως και να έχει, 4,5 ευρώ σας το χρεώνουν. Και εμένα. 4,5 ευρώ μας το χρεώνουν. Πλέον το τυλιχτό σουβλάκι. Εντάξει, πόσο κοστίζει ρε να ανάψεις τα κάρβουνα και να πετάξεις πάνω ένα σουβλάκι και να το τυλίξεις σε μια πίτα. Τώρα θα μου πεις και αυτός που έχει το κατάστημα, γονατισμένος είναι. Έχει προσωπικό, έχει τα ψυγεία να καίνε, έχει το ρεύμα. Έχει τη δουλειά, τη διαδικασία, έχει πολλά και αυτό στο κεφάλι του και γι' αυτό έχει αυτή την τιμή, όπως και να έχει όμως. Κάποια στιγμή το σάντουιτς έκανε 2 ευρώ και τώρα κάνει 4,5. Τα λέω και σαν Θεσσαλονικιός και σαν να είμαι Αθηναίος, ώστε να μην παρεξηγηθεί κανένα. Άλλη δουλειά δεν έχεις ρε, 2 παρα 10 να πούμε με το γερανό. Κάθεσαι στέλνεις μηνύματα. Όταν θα φύγει όμως ο Μητσοτάκης, πιστέψτε με, θα ψάχνετε την Ελλάδα. Θα λέτε πού είναι η Ελλάδα. Δεν μας έμεινε τίποτα. Αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό, δεν νομίζω, Τάκη. Μην ξεχάσετε αύριο να στείλετε ευχές. Μην ξεχάσετε. Εν τω μεταξύ έχουμε και τον Ερντογάν, ο οποίος έχει πάθει ένα απίστευτο παραλήρημα για την παράνομη αυτή γαλάζια πατρίδα. Έχει λέει συμφέροντα στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Έχει λέει συμφέροντα. Παρεμπιπτόντως να πω λίγο κάτι. Γνώρισα μια κοπέλα από την Ισπανία η οποία είναι Γερμανίδα στην ουσία. Είναι ενός φίλου μου η κοπέλα τέλος πάντων που ήρθανε το καλοκαίρι εδώ για διακοπές. Τώρα που το θυμήθηκα. Λίλια τη λένε. Η οποία μου εξήγησε κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί η κατάσταση στην Ισπανία και στη Γερμανία. Για το πώς οργανωμένη είναι κάποιες υπηρεσίες εκεί, πώς οργανωμένες είναι κάποιες υπηρεσίες εκεί και για το πώς βοηθάνε τον πολίτη αντί για να του βάζουν εμπόδια. Όσοι λοιπόν πιστεύετε ότι στο εξωτερικό η κατάσταση είναι η ίδια και ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, βγάλτε το αυτό το μυαλουδάκι σας. Η Ελλάδα είναι μπανανία. Η Ελλάδα είναι η Ουγκάντα της Ευρώπης. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Πάρτε το πρέφα. Και για τους φίλους παοξίδες, δεν θα πάρουμε το κύπελο UEFA. Γιατί έχετε κι άλλα όνειρα εσείς. Έχουμε όμως Γεωργιάδη, Άδωνη, Σπυρό, Σπυράκο, Σπυρίδωνα, ο οποίος πήγε στη Λίμνο και επιτέθηκε εκεί στους κατοίκους και έλεγε ότι εγώ είμαι ένας κανονικός εργαζόμενος, λέτε ψέματα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει παραλήρημα. Εγώ είμαι κανονικός εργαζόμενος, λέτε ψέματα, έλεγε εκεί στον κόσμο. Παιδιά, μήπως να τον βάλουμε κανέναν ανάποδο πουκάμισο τον τύπο. Μήπως να περάσει από καμιά ψυχιατρική εξέταση ο Άδωνης. Γιατί δεν μου φαίνεται καλά. Είχε πάει να πούμε που είχε πάει και έλεγε τι είστε εσείς που μαζευτήκατε εδώ, ασήμαντα ανθρωπάκια είστε. Ρε, μήπως να περάσει από μια ψυχιατρική εξέταση, ξαναλέω. Γιατί δεν μου φαίνεται ότι είναι στα καλά του. Δεν έχει καταλάβει μάλλον το ποιος είναι, πού είναι και τι κάνει. Χαιρετίσματα στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Χαιρετίσματα και στη Νέα Σάντα, βλέπω τα μηνυματάκια σας, παιδιά. Έχουμε και ένα τύπο εδώ που λέει ότι πουθενά, σε κανένα καμένο δάσος, λέει, δεν έχουν μπει ανεμογεννήτριες. Καλημέρα στον Κύριλο. Εν τω μεταξύ για το σκάνδαλο Κελπνό, που εμπλέκεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, βγήκε απόφαση ότι όλοι είναι αθώοι. Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι. Και για τις παράνομες προσλήψεις, και για όλο αυτό που γινόταν με τα λεφτά. Όλοι αθώοι, όπως αθώθηκαν όλοι και στη Siemens και στην Novartis. Και τι γίνεται, ρε παιδιά, ούτε ένα σκάνδαλο δεν ήταν αληθινό. Και στις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, όλα τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη φόρα, σε όλα τα σκάνδαλα όλοι είναι αθώοι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, θα καταδικαστεί κάποιος. Θα καταδικαστούν επίσης για την ηλίθια πολιτική τους. Διότι προχθές έμαθα ότι οι γονείς θέλουν να στείλουν το παιδί τους στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει, σε ένα πανεπιστήμιο που πέρασε, σε άλλη πόλη τέλος πάντων, για να μην πω ονόματα και περιοχές.
και δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Να νοικιάσει το παιδί σε λογικές τιμές. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, να περνάει το παιδί σου σε πανεπιστήμιο, μετά από τόσο κόπο, τόσο μελέτη, μετά από τόσο αγώνα, μετά από τόσα έξοδα, και να μην μπορείς να το σπουδάσεις, γιατί δεν βρίσκεις να νοικιάσεις ένα σπίτι σε λογική τιμή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου να είσαι στην Καρδίτσα, να έχεις δεχθεί την καταστροφή που δέχθηκε ο κόσμος εκεί πέρα, ένα χρόνο μετά τις πλημμύρες, να μην έχεις πάρει επιδότηση ενοικίου και να είσαι ένας πλημμυροπαθής, ο οποίος ζει σε κοντέινερ, όπως και οι σεισμόπληκτοι, όπως και οι πυρόπληκτοι, τους οποίους δεν τους βοηθάει κανένας. Είναι αφημένοι στη μοίρα τους. Το κράτος λέει δεν ενδιαφέρομαι. Δεν παραμένει σε κοντέινερ για όλη τη ζωή, δεν δίνω φράγκο. Επιδότηση, αποζημίωση, θα στην υποσχεθεί πριν τις εκλογές και μετά θα πάρει στο τρίτο το μακρύτερο. Γιατί η απάντηση στην καταστροφή του Θεσσαλικού κάμπου που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν ότι θα κάνει εγκαίνια αθλητικού στίβου για καγιάκ και ότι θα κάνει εργοστάσιο σωσιβίων. Αυτή ήταν η απάντηση στην καταστροφή του Θεσσαλικού κάμπου. Και επίσης το μόνο που δεν είπε είναι ότι έκανε δώρο τα ψάρια από τη λίμνη Κάρλα στο Βόλο. Μόνο αυτό δεν μας είπε. Πώς λέγεται όμως η μέθοδος που χρησιμοποιεί η πολιτική ελίτ για να χαθεί η ευθύνη? Συμψηφισμός λέγεται. Κάνω καλά, ξεχνάω τα κακά. Πώς λέγεται επίσης μια κατάσταση? Έθεσε ένα ερώτημα πριν μπω στο στούντιο και θέλω αλήθεια να μου πείτε και να μου απαντήσετε σε μηνυματάκια στο Viber στο 6907-483-484. Ποια είναι η άποψή σας? Πώς λέγεται η κατάσταση κατά την οποία ενώ διαπραγματεύεσαι με κάποιον σκοτώνεις και τον διαπραγματευτή της άλλης πλευράς και τα παιδιά και τα εγγόνια του? Πώς λέγεται αυτή η κατάσταση? Απαντήστε μου. Στο Viber ξαναλέω με μηνύματα μόνο 6907-483-484. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Πώς λέγεται η κατάσταση κατά την οποία ενώ διαπραγματεύεσαι σκοτώνεις τον διαπραγματευτή της άλλης πλευράς, τα παιδιά και τα εγγόνια του? Πώς λέγεται? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Τραπεζικός για καλό μήνα. Πριν πάω εκεί όμως θέλω να σας πω ότι λένε ότι το Νοέμβριο, 30 Νοεμβρίου θα ενεργοποιηθεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Καλά, αυτά μας τα λένε κάθε μήνα πλέον. Και τον Απρίλιο του 23 λέγανε ότι θα ολοκληρωθεί το μετρό. Όπως και να έχει όμως, δεν θα πηγαίνει και μακριά το μετρό. 5 στάσεις θα είναι όλες και όλες, 9 λεπτά θα είναι. Όσοι δεν μπορείτε να το αντέξετε, πάρτε Αλκοφρέν. Το Αλκοφρέν, το οποίο, συγγνώμη που λέμε τώρα την εταιρεία στον αέρα, κανονικά δεν πρέπει, από 1,70 πήγε στα 2,95. Γιατί έγινε πραξικόπημα στην Ανταρκτική. Άσχετα που Άδωνης Γεωργιάδης υπάρχει περίπτωση να έχει κλείσει συμφωνία με τον Άγιο Πέτρο. Ο Άγιος Πέτρος πλέον λειτουργεί και δουλεύει υπερορίες. Ο Άγιος Πέτρος τα έχει φτύσει. Με Άδωνη έχει στείλει κόσμο και κοσμάκι. Δεν αντέχει άλλο ο Άγιος Πέτρος. Σε άλλα νέα, πριν κλείσω την πρώτη ώρα και πάω σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Μποτίτσι, να πούμε ότι οι ενώσεις βιομηχανικών καταναλωτών ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας προχώρησαν σύσσωμα σε επίσημη κοινή καταγγελία προς τις Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρακτικές χειραγώγησης, για πρακτικές κερδοσκοπίας στις αγορές ρεύματος. Καταγγέλουν δηλαδή εναρμονισμένες πρακτικές των παραγωγών ενέργειας στις συμβατικές μονάδες λιγνίτη, φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικών, καθώς και στα παιχνίδια που γίνονται στα σύνορα με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με το που πέφτει ο ήλιος και αποσύρονται τα φωτοβολταϊκά από το μείγμα, οι τιμές εκτοξεύονται καθημερινά έως και 650 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην Ελλάδα τέτοιες μονάδες έχουν η ΔΕΗ, ο Μυτιλινέος, η ΓΕΚ Τέρνα, τα ΕΛΠΕ, ο Λάτσης και η Motorola του Βαρδινογιάννη. Και εσείς μου λέτε ότι δεν υπάρχει καρτέλ
στο ρεύμα, στην ενέργεια. Που βγαίνω και λέω ότι είναι καρτέλ ενέργειας και ότι μαζί αποφασίζουν την τιμή και ότι με την εσχροκέρδεια έχουν δημιουργήσει ακρίβεια και μας κατακλέβουνε μέσω του ρεύματος. Βγάζουνε δισεκατομμύρια οι πέντε διαπλεκόμενοι με τις πλάτες της κυβέρνησης. Αυτό όμως δεν τα ακούτε σε άλλα κανάλια, ούτε θα το διαβάσετε στα site. Μόνο εδώ θα ακούσετε την αλήθεια. Γιατί οι υπόλοιποι μιλάνε για τη μείωση των διοδίων της Αττική Οδού από τα 2,5 ευρώ, που ήταν 2, στα 2,5 ευρώ επειδή, που ήταν 2,80. Και αυτό το έκανε φυσικά με εντολή Μητσοτάκη όποιος το έκανε. Χειροκροτάνε τα υπόλοιπα site και τα κανάλια το Μητσοτάκη που καταστρέφει την Ελλάδα. Δεν είναι συνένοχοι. Συνένοχοι είναι. Απομακρύνετε λοιπόν τους συνένοχους και τους κομπλεξικούς και τους εγωιστές και τους αιμονικούς και τους τοξικούς από το περιβάλλον σας και από την ενημέρωσή σας και ελάτε να φυπνιστούμε, πας και κάνουμε τίποτα. Και επειδή θα φύγω για τελικό τώρα, γίνει η πρώτη μέρα που επέστρεψα, αν και είπαμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξαναλείπω, κλείνω με τραγούδι του 2004, όπου η Ελλάδα πήρε το Euro και το πήρε πειρατικά. Με το πειρατικό θα κλείσω για να τσουτσουριάσετε λίγο και να συνέλθετε από τις καλοκαιρινές διακοπές σας. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Οι μισοί από αυτούς που θα ακούσετε σε αυτό το τραγούδι γίνανε ευρωβουλευτές. Διότι ο Έλληνας δεν στέλνει τους κατάλληλους στην Ευρωβουλή. Στέλνει τους ποδοσφαιριστές, τη μελέτη, τον αυτιά και τον κάθε τσαρλατάνο. Η καλύτερη εντεκάδα ποδοσφαιρική της Ελλάδας βρίσκεται στην Ευρωβουλή. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε, έτσι. Γιατί από άλλες γνώσεις, κλάφτα χαράλαμπε. Είναι στο τελικό ο Νικοπολίδης, ο Σεϊταρίδης, ο Πίτας, ο Δέλας, ο Καψής, ο Καρακούνης, ο Σαγοράκης, ο Παξιτάς, ο Κατουράνης, ο Βρίζας, ο Χαριστέας, ο Γερακόπουλος και ο Σάρτας, ο Ρεχάγγελς, ο Παλίδης. Δηλαδή, άμα γίνει κανένα τουρνουά ποδοσφαίρου στην Ευρωβουλή, εντάξει, μπορεί και να κερδίσουν. Μισοί είναι ποδοσφαιριστές, οι άλλοι ξέρει να κάνει καλές πίτες. Καλά θα τα πάμε. Χορεύτριες έχει, λέει, ηθοποιούς. Τι είναι αυτό, πασαρέλα. Και σε πασαρέλα θα τα πάμε καλά. Δεν μπορώ να περιμένω. Σήκωσέ το. Και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για την κυβέρνηση. Πολύ δύσκολος. Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Μπράβο,
Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής. Έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει. Ταυρομαχός πάει να γίνει, τραγουδάει κι ολοπίνει. Ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Για σένα που έστειλες το μηνυματάκι και είπες ότι σε κανένα καμένο δάσος δεν έχει μπει ανεμογεννήτρια, θα σου έλεγα να πάρεις τα μάξι, να κάνεις καμιά βόλτα στην Ελλάδα. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχεις κλειστεί στο χωριό σου. Παίζεις όλη μέρα τάβλη. Και δεν ξέρεις και τάβλη. Δεν ξέρεις τάβλη. Γιατί αν ήξερες τάβλη, θα ήξερες και τι γίνεται. Κάνε καμιά βόλτα με το όχημα και δες αν έχουν μπει ανεμογεννήτριες στα καμένα δάση. Ξύπνα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Μιτσάρα, καλό μήνα με υγεία και ευλογία. Καλό μήνα σε σένα και σε όλους τους Focuers και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γιατί ακόμη δεν δεχόμαστε να μπει ο χειμώνας. Έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Έχει βγάλει μια μπουντα, αλλά εντάξει. Χθες ήμουνα να ξεκινήσω. Το θέμα μας είναι οι πυρκαγιές ως μέσον εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων. Αλλά πριν μπούμε στο θέμα, χθες έτυχε να είμαι στο Σύνταγμα. Ναι. Και έγινε μια εντελώς ανοργάνωτη προσπάθεια με προδιαγεγραμμένο τέλος. Την επίθεση των ΜΑΤ στον κόσμο. Δεν μπορείς να λες ότι θα κάνω συνταγματική εθνοσυνέλευση, δηλαδή θα ψηφίσω νέο σύνταγμα και θα αλλάξω το πολίτευμα και να το διαφημίσεις και το σύστημα να κάθεται με σταυρωμένα χέρια να σ' ακούει. Ήτανε πολύ λογικό αυτό που έγινε. Ωραία, να σε κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Ναι. Κυριακή. Που είναι κλειστή η Βουλή. Δεν υπάρχει ψυχή. Δεν υπάρχει ψυχή την Κυριακή στη Βουλή. Ναι. Τι νόημα έχει το να πας εκεί πέρα, για εξήγηση. Είναι ο αρχιφύλακας που φυλάει τη Βουλή, ο οποίος πιστεύανε ότι θα τους έδινε τα κλειδιά της Βουλής. Να κάνουν συντακτική εθνοσυνέλευση. Συντακτική εθνοσυνέλευση σημαίνει ότι έχεις κάνει προεργασία 2 χρόνια. Υπάρχουν επιτροπές από τους 52 νομούς της Ελλάδας, εκλεγμένες κανονικά. Με ανθρώπους που ξέρεις το βιογραφικό τους και τους έχεις εκλέξει και μπαίνεις μέσα στην αίθουσα της Βουλής. Το σύνταγμα αυτό που παρουσιάσανε είχε 380 άρθρα, ενώ το κανονικό το δικό μας έχει 120. Ήτανε επεαπτερόεντα, λόγια του αέρα. Έτσι, δεν διαφημίζεις ότι θα αλλάξει το καθεστώς. Θα αλλάξει το πολίτευμα στην ουσία. Γιατί πρέπει να το κοινοποιήσει πρώτα απ' όλα στο ΝΑΤΟ. Όταν η Χούντα ανέβηκε το 1967, επειδή έχουμε υπογράψει συμβάσεις με το ΝΑΤΟ, ναι. Οι χώρες του ΝΑΤΟ το ξέρανε μια εβδομάδα πριν και το είχαν εγκρίνει. Πρόσεξε τώρα. Και όμως ο κόσμος ήταν κανένα 2.000 στο Σύνταγμα, έτσι. Πίστευε ότι μπορεί να αλλάξει το πολίτευμα. Πώς! Γιατί... Εξήγησέ μου ρε Μίτσο, πώς! Ναι, είναι απελπισμένοι. Έτσι, τους έχουν φτωχοποιήσει, δεν μπορούν να ζήσουν κανονικά και πιάνονται από οποιοδήποτε τους υποσχεθεί μια αλλαγή προς το καλύτερο. Ο απελπισμένος από τα μαλλιά πιάνει. Ναι ρε φίλε μου, συμφωνώ. Αλλά ο απελπισμένος πρέπει να έχει ένα φίλτρο. Και να φιλτράρει ό,τι ακούει και να έχει μια αντίληψη ώστε να καταλαβαίνει τι ακούει και τι λέει και τι πιστεύει. Γιατί το να μαζευτεί ο κόσμος σε μια περιοχή, στην προκειμένη φάση έξω από τη Βουλή, στο Σύνταγμα. Ωραία. Θα πάμε εκεί, Μίτσο. Είμαι εγώ ένας άνθρωπος απελπισμένος. Και ακούω ότι θα πάμε εκεί. Τι θα κάνουμε εκεί, δεν αναρωτιέμαι. Πάμε εκεί πέρα για να ζητήσουμε τα κλειδιά της Βουλής από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορώ να πιστέψω κάτι τέτοιο? Άμα το πιστέψω, είμαι ηλίθιος, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Να πω κάτι. Ο διοργανωτής
είχε υποσχεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα έρθουν επιτροπές από τους 52 νομούς της Ελλάδας, από 4 σημεία μάλιστα, θα εγκατασταθούν στο Σύνταγμα, θα πάρουν τα κλειδιά της Βουλής και θα κάνουν συντακτική εθνοσυνέλευση, δηλαδή θα ψηφίσουν ένα νέο Σύνταγμα που αλλάζει το πολίτευμα. Αυτό είναι απίθανο να γίνει. Αυτό είναι απίθανο να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Γιατί αφού το διαφημίζεις, το σύστημα τι είναι, βλαμμένο? Έτσι, έστειλε τα ΜΑΤ. Το μόνο θετικό είναι ότι μίλησα με δύο πολύ ευγενικά ζευγάρια, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, τα οποία ακούνε την εκπομπή. Συμπτωματικά ακούνε την εκπομπή και τους ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που κάναμε. Ήταν ευγενέστατα. Και μου είπανε μην πας στα πηγαδάκια, γιατί ήταν πάνω, είχε μαζευτεί κόσμος και στην κυρίως πλατεία είχε πηγαδάκια. Ήταν κάτι σαν τους αγανακτισμένους. Γιατί μην τους αλλάξεις γνώμη. Και υποσχέθηκε ότι δεν θα πάω πουθενά. Γύρισε τα πηγαδάκια, δεν μίλαγα καθόλου, άκουγα. Ο καθένας είχε μια διαφορετική άποψη. Οι περισσότεροι ήταν για τη συνταγματική αυτή η κατάσταση. Ήταν άλλοι που ήρθαν για την ακρίβεια, άλλοι που θέλανε να ρίξουν το Μητσοτάκη, άλλα για τα εθνικά θέματα. Ήταν μια εντελώς αναοργάνωτη κατάσταση. Δεν υπήρχε ένας συντονιστής πρώτα απ' όλα. Έτσι να συντονίσει όλο αυτόν τον κόσμο. Οι ειδικές δυνάμεις που ήταν, ρε φίλε, τώρα να πούμε το παπατζηλίκι του, έλα σε παρακαλώ. Τώρα φταίνε αυτοί που πιστεύουν όποιον να είναι. Να σε πω κάτι, αναδιαστήματα. Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο μία πιστεύει τον Μπέχλη, μία πιστεύει εδώ αυτό το στρατηγό, μία πιστεύει τον έναν, μία πιστεύει τον άλλον. Τρώνε τον παπά και δεν βάζουν μυαλό. Δηλαδή, όταν παθαίνεις, πρέπει να μαθαίνεις. Εσείς παθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Δεν υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Μίτσο, δεν υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Μα δεν είναι στρατηγός. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άμα δεις το βιογραφικό του, ο άνθρωπος έχει γεννηθεί το 1954 και το 1974 έφυγε από την αεροπορία σαν μηνύτης λόγω ανοικίας του βλάβη της υγείας του. Δεν ξαναεντάχθηκε στο στρατό, έτσι, για να διοικήσει. Στρατηγός σημαίνει ηγούμε του στρατεύματος. Έτσι, είναι ο ηγέτης του στρατεύματος. Δεν ξαναεντάχθηκε ποτέ στον ελληνικό στρατό για να ηγηθεί οποιοδήποτε τμήματος του ελληνικού στρατού. Είχε κάτι επαφές με τη Σερβία. Είναι ένα, άμα διαβάσεις το βιογραφικό του, θα καταλάβεις πάρα πολλά ότι ήταν από την αρχή καταδικασμένο όλο αυτό που είχε υποσχεθεί στον κόσμο. Δεν πειράζει όμως. Όχι, πειράζει. Πειράζει, Δημήτρη, να σου πω γιατί πειράζει. Αντικειμενικά θα σου πω. Γιατί αρχίζει ο Έλληνας και απελπίζεται. Απελπίζεται με αυτούς όταν βλέπεις ότι είναι μια αποσυμπίεση αυτό. Διότι θεωρεί ότι μπορεί να αλλάξει κάτι έτσι και δεν αλλάζει ούτε την πρώτη φορά, δεν αλλάζει ούτε την δεύτερη, δεν αλλάζει ούτε την τρίτη και όλο αυτό οδηγεί στην αδιαφορία. Αυτοί οι τσαρλατάνοι, αυτοί οι άνθρωποι που είναι ανοργάνωτοι και λένε αλλά δεν μπορούν να υλοποιήσουν, οδηγούν τον Έλληνα πολίτη στην αδιαφορία. Διότι ο Έλληνας πολίτης πλέον ξέρει που έχει κατασταλάξει το ότι δεν υπάρχει λύση. Σωστό. Αυτό που λες είναι σωστό. Έτσι. Αλλά ο απελπισμένος προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο να ξεφύγει από την κατάσταση που τον πιέζει. Και πολλοί άνθρωποι βρίσκουν διαφορετικούς διαδρόμους για να ξεφύγουν από την κατάσταση που τους πιέζει. Αυτή ήταν ένα είδος εκτόνωση, να αλλάξουν. Θέλανε αλλαγή. Κι όμως ούτε καν δεν ήρθε ο διοργανωτής που έχει και ένα επιτελείο, δεν ήρθε καν το επιτελείο του διοργανωτή. Αυτόν είπαν ότι το συλλάβανε, αλλά το επιτελείο του θα έπρεπε να είναι εκεί 2-3 άτομα να ενημερώσουν τον κόσμο που περίμενε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που περιμένανε. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένανε να γίνει. Δεν ξέρω πώς το είχαν σκεφτεί το τι θα γινότανε. Περιμέναν απλώς. Και όταν επιτεθήκαν τα ΜΑΤ και τους πρόξαν στην οδό Ερμού και τους κυνηγάγαν από την οδό Ερμού, φυσικά διαλύθηκε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει η επόμενη συγκέντρωση, αλλά θα πρέπει να είναι με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές ήταν, τι να πω, αστείες.
Και γι' αυτό απέτυχε όλο αυτό το πράγμα. Λίγος ο κόσμος, ο διοργανωτής, είχε υποσχεθεί 5 εκατομμύρια. Μα αδερφέ, δεν είχε στόχο. Δεν υπάρχει κάτι το να πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Στόχο. Δεν υπάρχει στόχος. Τελείωσε. Ήταν από την αρχή όλο λάθος. Αναποτελεσματικό. Μια τρύπα στο νερό και ένα εκατομμύριο να μαζευόταν εκεί πέρα. Δεν θα άλλαζε κάτι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα για να αλλάξει πρέπει να πάρθουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Πρέπει να βγάλουμε από τη ζωή μας, όπως είπα πριν, τους φιλόδοξους, τους φιλάργυρους, τους εγωιστές, τους αιμονικούς, τους κομπλεξικούς, τους τοξικούς και να ενωθούμε οι υπόλοιποι ώστε να δούμε ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος, ένας κοινός εχθρός ο οποίος μας καταστρέφει. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει αυτό, καληνύχτα Ελλάδα. Το μόνο θετικό είναι ότι ακούνε φόκους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν περίμενα να βρω ανθρώπους να ακούνε φόκους και όμως έπεσα σε δύο ζευγάρια οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ευγενικοί και ακούνε την εκπομπή. Μα δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν που προσπάθησε για άλλη μια φορά να πάει εκεί πέρα και να αγωνιστεί για να σώσει την Ελλάδα γιατί άκουσε ό,τι άκουσε. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να φιλτράρουν το τι ακούνε και να καταλαβαίνουν ότι πάνε για κάτι αναποτελεσματικό. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν το ότι έτσι δεν γίνεται. Είναι φοβερό αυτό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν ξέρεις πόσες ομάδες υπάρχουν εδώ στην Αθήνα που διακηρύσουν πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ομάδες προκειμένου να προσετεριστούν ανθρώπους δίπλα τους. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Και να το παρουσιάσεις αυτό το σχέδιο σημείο-σημείο και κομμάτι-κομμάτι. Δεν μπορείς να λες συνταγματική εθνοσυνέλευση και μάλιστα είχαν πει ότι τα έχουν τροποποιήσει το Σύνταγμα και έχουν βγάλει ένα Σύνταγμα 380 άρθρα που λέγανε ότι ήταν το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας δεν είχε Σύνταγμα. Το τελευταίο Σύνταγμα ήταν στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση πριν έρθει ο Καποδίστριας. Έτσι. Ήταν μια, εν πάση περιπτώσει, πέρασε, τέλειωσε. Εγώ στεναχωρήθηκα που απογοητεύτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και φάγανε ξύλο. Πιάσανε 35 παιδιά, έτσι, 35 ανθρώπους. Το είπα ότι θα γίνουν συλλήψεις. Δηλαδή πήγαν εκεί πέρα και τι περίμεναν, ότι δεν θα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις. Μα όταν βγαίνω και φωνάζω καθημερινά, και συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα, αλλά είναι να τρελαίνεσαι. Ότι η αστυνομία είναι η μπράβη του συστήματος, ότι η αστυνομία είναι συνένοχη σε όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Βγαίνουν και μου λένε, και αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Ποια είναι η δουλειά τους? Να δέρνουν τον ελληνικό λαό και να συλλαμβάνουν απελπισμένους? Αυτή είναι η δουλειά τους? Ή να κόβουν κλήσεις? Κοίτα, το κακό είναι ότι επιτεθήκανε και σε γυναίκες. Ποιο βρε, σε ηλικιωμένους, σε παιδιά, σε αμάξια χωρίς να έχουν μέσα οδηγό? Μπορώ να σου φέρω πράγματα να δεις, θα πεις δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Τι να πω. Εγώ πήγα εκεί σαν παρατηρητής να δω τι ακριβώς είναι με τους ανθρώπους που μίλησα και μίλησα με πολλούς ανθρώπους. Ο καθένας είχε μια διαφορετική άποψη και έβλεπε κάτι διαφορετικό σε αυτή τη συγκέντρωση. Άρα δεν μπορούσε να γίνει οργανωμένα τίποτα. Και αυτή κατέληξε σε ένα φιάσκο. Σε ένα φιάσκο και πραγματικά δεν ξέρω, δεν χρειάζεται νομίζω άλλο να το συζητήσουμε. Ο κόσμος πλέον πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει για να βοηθήσει τη χώρα του. Όπως για παράδειγμα να στηρίζει το πρωτογενή τομέα, να στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς, να στηρίζει το γείτονα τον οποίο του παίρνουν το σπίτι, να πηγαίνει να δραστηριοποιείται, να προσπαθεί συλλογικά και όχι να ακούει από το TikTok 5-10 άτομα τα οποία κάνανε περισσότερες ώρες live στο TikTok από ό,τι ήταν στο Σύνταγμα. Δηλαδή, να είναι στην πράξη και όχι στα λόγια και τα καραγκιοζηλίκια και τα εφετζηλίκια. Μπας περιπτώσει, πέρασε αυτό το πάθημα να γίνει μάθημα μόνο και ελπίζω να υπάρξει μια οργανωμένη αντίσταση κατά του καθεστώτος, όχι έτσι όπως έγινε χθες που ήταν μπάτε σκύλια δέστε. Μια οργανωμένη πραγματικά αντίδραση κατά του καθεστώτος, ώστε να μπορέσει ο ελληνικός λαός να δει μια άσπρη μέρα. Γιατί οι μέρες που έρχονται δεν είναι καλές. Δεν είναι καθόλου καλές οι μέρες που έρχονται. Πάμε όμως στο θέμα μας, γιατί δεν θα προλάβουμε. Πάμε.
Οι πυρκαγιές είναι ως μέσον εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων. Τα τελευταία 8 χρόνια έχουν καεί 700.000 στρέμματα μόνο στην Αττική. Γιατί λέω τα τελευταία 8 χρόνια? Γιατί τα 5 από αυτά τα τελευταία 8 χρόνια κυβερνάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ανέβηκε ο Μητσοτάκης, όταν έγινε πρωθυπουργός, πήγε στη Γερμανία και συμφώνησε με τη Μέρκελ να απορροφήσει τις ανεμογεννήτριες των γερμανικών εταιριών, γιατί η Γερμανία είχε αλλάξει μοντέλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι ανεμογεννήτριες που κατασκεύαζε η Siemens και οι άλλες εταιρείες δεν πουλιόντουσαν. Έτσι, είχαν λοιπόν ένα μεγάλο στόκ από ανεμογεννήτριες και ο Μητσοτάκης συμφώνησε να απορροφήσει τις ανεμογεννήτριες της Siemens. Ποιος το λέει αυτό? Ο Γιώργος Τράγκας έχει δώσει ολόκληρη συνέντευξη. Θα το βρείτε στο ίντερνετ. Πρόσεξε, η Μέρκελ είναι dealer της Siemens. Γιατί ο πεθερός της Μέρκελ, ο Ρόλφ Μέρκελ, ήταν στην Αθήνα προπολεμικά αντιπρόσωπος της Siemens. Έτσι. Η Μέρκελ έχει παντρευτεί το γιο του Ρόλφ Μέρκελ, τον Ούλριχ Μέρκελ. Λέγεται Κάσνερ, το πραγματικό της όνομα είναι Κάσνερ. Αλλά Μέρκελ κράτησε το επώνυμο του πρώτου άντρα της. Είναι dealer. Η Siemens ανέβασε τη Μέρκελ στη Γερμανία και την έκανε καγκελάριο. Γιατί η Siemens είναι μια από τις μεγάλες πολυεθνικές της Ευρώπης και όπως ξέρεις οι πολυεθνικές στην Ευρώπη καθορίζουν ποιος θα κυβερνήσει κάθε χώρα. Έτσι λοιπόν συμφώνησε ο Μητσοτάκης με τη Μέρκελ να απορροφήσει, πρόσεξε μια λεπτομέρεια, η Siemens έχει κάνει δώρα στο Μητσοτάκη. Όταν έσκασε το σκάνδαλο Siemens εδώ στην Ελλάδα, έχει κάνει δώρα στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης φυσικά δεν μπορεί να μην δέχεται, να δέχεται μόνο τα δώρα και να μην δεχτεί τις ανεμογεννήτριες. Τον κρατάνε. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Στο σύνταγμά μας υπάρχουν δύο άρθρα που προστατεύουν τα δάση. Το άρθρο 24 και το άρθρο 117, παράγραφος 3 του συντάγματος, απαγορεύει τη χρήση αναδασεταίων εκτάσεων για οποιονδήποτε άλλο προορισμό μέχρι την ολοκλήρωση της αναδάσωσης. Δηλαδή, τι λέει? Εδώ το Σύνταγμα δεν παρέχει τη δυνατότητα καμιάς απολύτης εξαίρεσης ο συνταγματικός νομοθέτης, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της αναδάσωσης. Μόνο για αναδάσωση, λέει το Σύνταγμα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, ούτε ανεμογεννήτριες ούτε φωτοβολταϊκά. Το άρθρο 117 του Συντάγματος. Για την προστασία, το έχει κάνει αυτό ο νομοθέτης, για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας και των πολλαπλών κινδύνων που ελοχεύουν στη διαδικασία αυτή, επεφύλαξε ο νομοθέτης συνειδητά τις αναδασωτές εκτάσεις διαφορετική και αυστηρότερη μεταχείριση από εκείνη των δασών. Όμως η Ελλάδα είχε επιλαγεί για να γίνει η μπαταρία της Ευρώπης. Οι λόγοι είναι δύο. Λόγω του ανάγλυφου του εδάφους της και των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν. Η Ελλάδα έχει πολλά βουνά. Άρα οι ανεμογεννήτριες στις κορφές αυτών των βουνών θα έβρισκαν γόνιμο έδαφος για να φυτευτούν, αφού θα είχαν εξασφαλίσει δυνατούς ανέμους. Ενώ τα φωτοβολταϊκά θα είχαν ένα ιδανικό περιβάλλον για να στηθούν, αφού η Ελλάδα έχει κατά 70% ηλιοφάνεια. Έτσι, το 2012, στις 10 Ιουλίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε την απόφαση 2499 που επιτρέπει την ανάπτυξη ΑΣΠΙΕ εντός αναδασωτέων, είναι το ΑΣΠΙΕ, θα το πούμε σε λίγο, εντός αναδασωτέων εκτάσεων. Από το 2012 ήξεραν ότι η Ελλάδα θα γίνει μπαταρία της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνεδρίαση του 7μελού Συμβουλίου της Επικρατείας, η συγγύτρια ήταν η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η απόφαση αναφέρει ότι με τη διάταξη του συντάγματος άρθρο 24 παράγραφος 1, παίρνει μόνο το ένα άρθρο, λαμβάνει υπόψη του συντάγματος, δεν αποκλείεται η θέσπιση από τον νομοθέτη ρυθμίσεων δια τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εγκριθεί επέμβαση
σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ακόμη και πριν την ανάκτηση της δασικής της μορφής, προκειμένου να εκτελεστεί έργο το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική και οικονομική σημασία. Εάν η εκτέλεση του έργου στην έκταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία, έτσι λέει, και επιτακτική, έτσι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή μπορεί να γίνει οποιοδήποτε έργο πριν γίνει η αναδάσωση στο δάσος, στα καμένα. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο συνταγματικός νομοθέτης είχε τη βούληση να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση αναδασωτέων εκτάσεων ακόμα και για σκοπούς ιδιαίτερης σημασίας για το δημόσιο συμφέρον που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο. Δηλαδή να καούν τα δάση για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Ο όρος ΑΣΠΙΕ που λέει σημαίνει αιωλικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αναφέρεται στην ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου, δηλαδή στις ανεμογεννήτριες. Έτσι με την εισήγηση της Κατερίνας Ακελαροπούλου άνοιξε στην κυριολεξία ο ασκός του αιώλου. Στην απόφαση με τη φράση «έργο με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία» δεν αναφέρεται σαφώς ο τύπος του έργου που θα μπορούσε να εγκατασταθεί στις καμένες περιοχές. Έργο λέει. Δεν λέει ποιο έργο. Δηλαδή το έργο με οικονομική σημασία μπορεί να είναι στο μάτι, beach bar και ξενοδοχεία. Έτσι, έργο λέει. Δεν αναφέρει ποιο έργο. Έτσι λοιπόν στο μάτι μπορούν να εγκατασταθούν σε παραθαλάσσιες περιοχές που καίγονται τα δέντρα, beach bar και ξενοδοχεία. Έτσι το ΣΤΕ δημιούργησε ένα νομοθετικό πλαίσιο για την εξυπηρέτηση οικονομικών ιδιωτικών συμφέροντων, παρόλο που αυτό είναι αντίθετο με το άρθρο 117 του Συντάγματος. Δηλαδή, ένα ανώτατο δικαστήριο κατήργησε το Σύνταγμα προς όφελος ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια. Έτσι, πυρκαγιές έγινε όπλο για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων και όχι μόνο. Η πυρκαγιά στο Βαρνάβα ήταν μια επίδειξη δύναμης. Κάποιοι μας έδειξαν, δεν έχουν βρεθεί εμπιστές του Βαρνάβα, κάποιοι μας έδειξαν ότι μπορούν να καίνε όποια περιοχή θέλουν χωρίς πρόβλημα σε όποιο σημείο της Ελλάδας θέλουν. Η ΕΕΠ δεν ξέρει ποιοι βάζουν τις φωτιές. Δύο οργανισμοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών του πλανήτη, CIA και το NATO. Σύμφωνα με δήλωση του Σύφη Βαλιράκη όταν ήταν υφυπουργός προστασίας του πολίτη, αυτοί οι δύο οργανισμοί χρησιμοποιούν πράκτορες για δολιοφθορές σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Αν το ΝΑΤΟ δηλαδή έβαλε τις φωτιές, η κυβέρνηση τι θα έκανε? Αυτό που κάνει τώρα. Δεν θα αντιδρούσε. Είναι λογικό λοιπόν να έχουμε ένα μπαράζ πυρκαγιών που τις έβαλαν οι αόρατοι εμπριστές αφού το 1% των εμπριστών συλλαμβάνεται. Όχι από ανικανότητα της πολιτείας και των θεσμών της, αλλά επειδή οι δύο κυβερνήσεις εξυπηρετούν συμφέροντα. Όχι από το 2012 οι κυβερνήσεις εξυπηρετούν συμφέροντα, αλλά από ιδρύσεως του ελληνικού προτεκτοράτου. Έτσι διαχρονικά, το 2007 στην Πελοπόννησο κάηκαν 1.122.000 στρέμματα, που αντιστοιχεί στο 82% των καμένων εκτάσεων της χώρας για όλο τον χρόνο του 2007. Κάηκαν μόνο στην Πελοπόννησο το 82% των εκτάσεων του συνόλου των πυρκαγιών του 2007. Σε 38.085 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη χώρα την περίοδο 1983-2008. 38.000 πυρκαγιές, πού είναι οι εμπριστές? Κάθε χρόνο καίγονται κατά μέσο όρο 523.000 στρέμματα. Οι μεγαλύτερες αιτήσεις καταστροφές δασικών και γεωργικών εκτάσεων καταγράφηκαν το 2000 και έφτασαν το 1.600.000 στρέμματα, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 11,8% των συνολικών καμένων εκτάσεων για την περίοδο 1983-2000, δηλαδή για τα 17 χρόνια. Έτσι το 2000, μόνο το 2000, κάηκε το 11% των στρεμμάτων.
Σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος, η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών εντοπίζεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκης το 2000, όπου αναφέρθηκαν 583 πυρκαγιές. Αυτές οι περιοχές είναι μεγάλης στρατηγικής και εθνικής σημασίας, αφού είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της Ελλάδας. Από εποχή σε εποχή, ο λόγος που καίγονται τα δάση είναι διαφορετικός, γιατί και τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Ο παρονομαστής όμως είναι ο ίδιος. Παρότι πάντοτε οι φωτιές έμπαιναν, πάντοτε μπαίνουν οι φωτιές για να αλλάξει η χρήση της γης. Και σήμερα θέλουν να αλλάξουν τη χρήση της γης. Αυτό νομιμοποίησε η απόφαση 2499 του 2012 του ΣΤΕ, νομιμοποίησε την αλλαγή χρήσης της γης μέσω των πυρκαγιών, που εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Τώρα φανερά και πλέον νόμιμα. Ήταν μια από τις αιτίες που η Κατερίνα Σακελαροπούλου έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Έτσι οι πυρκαγιές των εποχών 1980-2008 ήταν για να μπουν οι καμένες εκτάσεις στο σχέδιο πόλης και να νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα. Τότε το 2007-2008 ήταν οι πυρκαγιές για να μπουν τα αυθαίρετα στο σχέδιο πόλης. Τότε είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα από τα λιγνητορυχεία και το πετρέλαιο. Εκείνη λοιπόν την εποχή δεν είχε εμφανιστεί το παραμύθι της κλιματικής κρίσης και οι ανεμογεννήτριες ήταν ανύπαρκτες. Η δίθεν κλιματική κρίση είναι το τρίτο κεφάλαιο τρόμου που μας περνάνε κομμάτι του ιδίου σχεδίου που ξεκίνησε το 2000 με την αποδοχή του ευρώ σαν νόμισμα της Ελλάδος. Δηλαδή μας πήραν την εθνική κυριαρχία εντελώς. Μας πέρασαν ένα οικονομικό τρόμο μέσω του πλαστού χρέους και των μνημονίων το 2009. Αμέσως μετά εμφάνισαν το παραμύθι του κορονοϊού, που κάθε βράδυ οι δίθεν ειδικοί, που δεν ήταν μοριακοί βιολόγοι ή γενετιστές, γιατί ειδικοί στον κορονοϊό πρέπει να είναι μοριακοί βιολόγοι ή γενετιστές. Κανένας από τις επιτροπές δεν ήταν μοριακός βιολόγος ή γενετιστές. Ήταν άσχετοι. Έτσι. Μας έλεγαν, οι ειδικοί λοιπόν μας έλεγαν κάθε βράδυ και ένα παραμύθι. Και ο ελληνικός λαός το παρακολουθούσε έντρομος, φορώντας μάσκα. Και όταν το παραμύθι του κορονοϊού κατέρευσε με πάταγο, εμφάνισαν τη δίθεν κλιματική κρίση. Για να καταλάβετε πόσο κορόιδο μας περνάνε, μας λένε ότι πρέπει να καταστρέφουμε τη ζωοδότρα φύση και να την αντικαταστήσουμε με φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα. Ήδη εδώ και 50 χρόνια η αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα καταλαμβάνει και δάση, δημιουργώντας μεικτό ιστό μεταξύ δασών και οικισμών. Γι' αυτό καίγονται και σπίτια, γιατί έχουν χτιστεί μέσα σε δάση. Πριν βγει η απόφαση 2499 του ΣΤΕ, στην Αττική είχαμε περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Μέσα σε 12 χρόνια από το 2012 έχουν μείνει τα μισά ως το 2024. Έχουν κάψει τα μισά δάση της Αττικής μετά την απόφαση του ΣΤΕ που εισηγήθηκε η Σακελαροπούλου. Όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς φύση. Αλλά οι ανεμογεννήτριες είναι μια τεράστια μπίζνα, έτσι και είναι τη φύση για χάρη της δίθεν πράσινης ανάπτυξης, και μας τοποθετούν στη θέση των δέντρων ανεμογεννήτριες. Εγώ γνωρίζω ότι η πράσινη ανάπτυξη υπάρχει μόνο μέσα στην πράσινη φύση. Πρόσεξε, θέλουν πράσινη ανάπτυξη χωρίς πράσινη φύση. Κοίτα τι παραμύθι πουλάνε και το τρώει ο κόσμος. Είναι στιγνή οικονομική δολοφόνη όπου έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες, πεθαίνουν τα πουλιά και τα έντομα και τα ζωήφια. Όπως επηρεάζουν και την υγεία των ανθρώπων, οι οποίοι επηρεάζονται πολύ. Μας φέρονται σαν μικρά παιδιά λέγοντας συνεχώς ψέματα. Ψέματα στεστημένη από την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οικονομική κρίση το 1998. Γι' αυτό άλλωστε το 1971 ο Νίξον, για να γίνουν όλα αυτά,
διέλυσε το χρυσό κανόνα που έλεγε ότι μπορείς να τυπώσεις τόσο νόμισμα όσο χρυσό κατέχεις. Έτσι μπορούσες να τυπώσεις συγκεκριμένο όγκο νομίσματος όσο χρυσό κατήχες. Δηλαδή στον πλανήτη ήταν συγκεκριμένο το νόμισμα που έπρεπε να τυπωθεί και δεν μπορούσε να υπάρχει κερδοσκοπία, γιατί οι κερδοσκόποι είχαν ένα ορισμένο όγκο νομίσματος να εκμεταλλευτούν. Όταν διέλυσαν το χρυσό κανόνα, οι τράπεζες μπορούσαν να τυπώσουν ανεξέλεγκτα όσο νόμισμα ήθελαν και επειδή οι εκδοτικές τράπεζες είναι ιδιωτικές, χρέωσαν μέσω της ιδιωτικής χρέωσης έκδοσης των νομισμάτων όλες τις χώρες του πλανήτη. Αφού το ιδιωτικό νόμισμα είναι δανεικό, το ευρώ είναι δανεικό, το παίρνουμε, το χρησιμοποιούμε, χρήση κάνουμε και πρέπει να το επιστρέψουμε με ένα επιτόκιο περίπου 3,5 με 4% στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό το 1976 το χρέος των χωρών και της Ελλάδος ήταν μικρό. Στην Ελλάδα, πρόσεξε, ο δανεισμός από πού προέρχεται? Από το νόμισμα που εκδίδουν οι εκδοτικές τράπεζες. Η Αμερική χρωστάει 35 δις, τα 27 δις τα χρωστάει στη Federal Reserve που εκδίδει το δολάριο. Επειδή κάθε νόμισμα είναι δανεικό, ο κυρίως δανεισμός προέρχεται από την έκθεση του νομίσματος. Ενώ λοιπόν ο δανεισμός στην Ελλάδα ήταν σε ελληνικό νόμισμα πολύ χαμηλός, γιατί δεν μπορούσε η Χούντα να κόψει νόμισμα, μπορούσε να κόψει ίσο με το χρυσό που είχε και εμείς κατήχαμε μικρά αποθέματα χρυσού. Δανειστήκαμε όμως πέντε φορές, ανεβάσαμε το χρέος, πέντε φορές αφού δανειζόμαστε σε ξένο νόμισμα. Ανέθεταν σε εργολάβους οι οποίοι παίρνανε δάνεια σε ξένο νόμισμα τα οποία είχε εγγύσει το κράτος. Έτσι λοιπόν το 67 με το 74 ανέβηκε πέντε φορές ο ξένος δανεισμός. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ εθνικό νόμισμα εκτός από την τριετία 1828-1831 που κυβερνούσε ο Καποδίστριας και είχε εκδώσει το Φίνικα. Το μόνο δημόσιο νόμισμα ήταν αυτό σε όλη την ελληνική ιστορία. Ήταν μία από τις αιτίες που δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας από τους Αγγλογάλους. Μετά την κλιματική αλλαγή ετοιμάζουν διατροφικό τρόμο. Γι' αυτό εξαπλώθηκε η πανόλη στα εγωπρόβατα. Ο Μητσοτάκης δεν είχε πει να μην τρώμε κρέας. Δεν είχε ανακοινώσει σε κάποια ομιλία του ότι δεν πρέπει να τρώμε κρέας. Αλλά να γυρίσουμε λίγο πίσω στις πυρκαγιές. Η απώλεια τα τελευταία 12 χρόνια του 50% των δασών της Αττικής επιβαρύνει όλους τους δείκτες στον αέρα, στο έδαφος και στο υπέδαφος. Μετά την τελευταία πυρκαγιά, αλλά και όσες είχαν προηγηθεί, εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, παραδείγματος χάρη είχαμε 103 νεκρούς στο Μάτι. Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Το έχουμε φέτος. Όταν το δάσος καταστραφεί 2 και 3 φορές, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στην Αττική, τότε δεν μπορεί να αναγεννηθεί. Έτσι το έδαφος μένει γυμνό και υφίσταται διάβρωση πολύ πιο εύκολα από ότι αν υπήρχε δάσος. Περιερχόμαστε σε μια κατάσταση ερημοποίησης της Αττικής. Ερημοποίηση όμως δεν σημαίνει μια απέραντη έρημο σαν τη Σαχάρα, αλλά η απουσία κάθε γόνιμου στοιχείου από το έδαφος, δηλαδή επηρεάζει και την τροφή. Η μετατροπή ενός γόνιμου εδάφους σε άγωνο καθιστά δύσκολη την εφαρμογή οποιασδήποτε χρήσης γης, ακόμη και της γεωργίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις Σέρρες καίγεται το δάσος και κόταν ένα δάσος 25 μέρες στον Όρβυλο. Αν τοποθετηθούν εκεί ανεμογεννήτριες, θα αλλάξει ριζικά η χρήση γης. Γιατί όπου τοποθετούνται ανεμογεννήτριες, η χρήση γης περνάει στην εταιρεία που εγκαθιστά τις ανεμογεννήτριες, παίρνουν και την έκταση. Η πυρκαγιά στην Αττική υποβαθμίζει ένα ήδη υποβαθμισμένο περιβάλλον, γιατί στην Αττική είναι υποβαθμισμένο το περιβάλλον. Είναι μια περιοχή που καίγεται πολλαπλά τα τελευταία χρόνια, σε κάποια μέρη της, ακόμη και 3-4 φορές.
Ως επί το πλήσιο στην Αττική καίγεται χαμηλή βλάστηση, η οποία αποτέλεσμα αυτής είναι η συνεχής υποβάθμιση των δασών λόγω της πυρκαγιάς. Οδηγούμαστε σε μια αλλαγή τύπου βλάστησης. Ένα υψηλό δάσος με πολύπλοκη κάθετη δομή προσφέρει πολύ περισσότερες οικοσυστημικές υπηρεσίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία του εδάφους και την υδατική οικονομία. Στην αρχή ο πληθυσμός της Αττικής έχει συγκεντρωθεί στα χαμηλά υψόμετρα του λεκανοπεδίου. Όσο οι εκτάσεις που έχουν καεί μένουν ακάλυπτες από υψηλή βλάστηση, τότε προφανώς θα έχουμε μεγαλύτερη απώλεια μέσω ρεμάτων νερού στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, τα προβλήματα νερού που έχουμε με την έλλειψη νερού για τα επόμενα χρόνια θα οφείλονται κατά κάποιο τρόπο και στο κάψιμο των δασών, αφού τα δάση δεν θα μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά και αυτοί μέσω των ρεμάτων θα πηγαίνουν στη θάλασσα. Τα περιαστικά δάση προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες σε μια πόλη. Σε ό,τι αφορά την απορρίπανση της ατμόσφαιρας και την απορρόφηση των αιωρουμένων σωματιδίων. Όταν καίγονται, υποβαθμίζονται τόσο η ατμόσφαιρα, όσο και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Στις επόμενες δεκαετίες η Ελλάδα θα έχει ένα περισσότερο ξηροθερμικό περιβάλλον. Το 2050, περιοχές της Αττικής, όπως η Πεντέλη, θα μετατραπούν σε φρυγανικό θαμνώδες οικοσύστημα, δηλαδή να έχουν το οικοσύστημα που βλέπουμε σήμερα στις νησιώτικες περιοχές του κεντρικού του Νοτίου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Έτσι θα γίνει και η Αττική, με τέτοιο σύστημα. Αλλάζουν το κλίμα και ερημοποιούν την Ελλάδα. Έτσι έχουμε τον περιορισμό της δυνατότητας φυσικής ανανέωσης αποθεμάτων νερού, αφού το πρώτο 7μηνο του 2024 έχουν επικρατήσει συνθήκες συνεχούς ξηρασίας και σε συνδυασμό με τις επιλεγμένες πυρκαγιές, γιατί οι πυρκαγιές είναι επιλεγμένες σε κομβικά σημεία της Ελλάδος, θα έχουμε έντονα φαινόμενα λειψιδρίας. Ήδη σε πολλά νησιά άρχισε να εμφανίζεται το φαινόμενο της λειψιδρίας. Ενώ υπάρχει ένα πλάνο εδώ και 30 χρόνια για τη δημιουργία αποταμιευτήρων νερού και την ίδρυση μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά, δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι το πλάνο εδώ και 30 χρόνια και δεν κάνουν τίποτα. Έτσι τώρα ετοιμάζουν νομοσχέδιο και ρίχνουν το κόστος της έλλειψης νερού πάλι στα νοικοκυριά, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Το έχουν ήδη ιδιωτικοποιήσει. Ενώ η κατάχρηση δημοσίου χρήματος πάει σύννεφο. Δεν κάνουν έργα και καταχρώνται το δημόσιο χρήμα. Ετοιμαστείτε τον Οκτώβριο, θα πρέπει να ενωθούν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες σύνδρευσης με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑ, που φυσικά θα δοθούν σε ιδιώτες για την εκμετάλλευση του νερού. Δηλαδή τι κάνουν τώρα, κάθε δήμος έχει μια εταιρεία υδροδότησης του Δήμου. Θα τις ενώσουν σε αυτές την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑ και μετά θα τις δώσουν σε ιδιώτες και θα πούμε το νερό νεράκι. Όλο αυτό το πάθος ξηρασίας και πυρκαγιών φαντάζει ένα τρομακτικό σχέδιο με απίστευτες επιπτώσεις, όχι μόνο οικονομικές για τα νοικοκυριά, αλλά και επιπτώσεις στην υγεία των Ελλήνων πολιτών. Αλλάζοντας τις χρήσεις γης με πυρκαγιές, αλλάζουν οριστικά το κλίμα της Ελλάδας. Χρησιμοποιούν το κλίμα σαν μέθοδο ελέγχου του πληθυσμού. Αυτό κάνουν τώρα. Χρησιμοποιούν το κλίμα σαν μέθοδο ελέγχου του πληθυσμού. Πώς γίνεται πράσινη ανάπτυξη χωρίς πράσινο? Αυτό δεν μας το λένε. Λένε πράσινη ανάπτυξη ενώ καταστρέφουν το πράσινο, δηλαδή τη φύση, για να επιβάλλουν πράσινη ανάπτυξη. Μας πουλάνε μπούρδες. Τα δάση απορροφούν τα μικροσωματίδια από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, άρα θα πρέπει να αυξηθούν τα δάση για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη. Όμως αντί για αυτό κάνουν το αντίθετο. Το κυβερνητικό αφήγημα ότι η φωτιά προήλθε από κολόνα της ΔΕΗ το διαψεύδηκε η ίδια η ΔΕΗ του Βαρνάβα. Λέμε τώρα, είπανε στην αρχή, ότι προήλθε από κολόνα της ΔΕΗ. Το διαψεύδει η ΔΕΗ και με μια ανακοίνωση που λέει η φωτιά στο Βαρνάβα δεν προήλθε από κολόνα ρεύματος, όπως αναφέρει το Συνοδιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της ΔΕΗ, η κολόνα από την οποία οι κάτοικοι έλεγαν πως ξεκίνησε η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση 160 μέτρων
από το επιβεβαιωμένα στίγμα έναρξης της φωτιάς. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως δεν γίνεται καταστροφική φωτιά να έχει ξεκινήσει από την εν λόγω κολώνα. Φυσικά, τουλάχιστον 3 δορυφόροι έχουν καταγράψει την έναρξη της φωτιάς με πρώτα το σύστημα Κοπέρνικους, που είναι και το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις φωτιές. Γιατί οι ελληνικές αρχές δεν ζητάνε τα αρχεία του Κοπέρνικους να δούνε ποιος έβαλε τις φωτιές? Μια φωτιά σε μήκος 40 χιλιόμετρων δεν είναι δυνατόν να ανάψει μόνο σε ένα σημείο. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ανάψει πολλές εστίες διαδοχικά. Όπως έγιναν και στην Κινέτα το 2008, μόνο που τώρα οι φωτιές ήταν σε δασική περιοχή. Το 2008, πριν μπει η φωτιά στο μάτι, μπήκαν 14 φωτιές στην Κινέτα σε μισή ώρα, 12 με 12.30. Έτσι, η Κινέτα ήταν το πείραμα, αλλά εμάς μας έδειξαν το μάτι. Και εμείς επικεντρωθήκαμε στο μάτι, κάνουν παραπληροφόρηση. Και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την Κινέτα που ήταν το βασικό πείραμα. Και αφού οι πολυεθνικές έχουν αποφασίσει η Ελλάδα να είναι η μπαταρία της Ευρώπης και θυσιάζονται δάση, περιουσίες και άνθρωποι, έπρεπε η Ελλάδα σαν παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος για όλη την Ευρώπη να έχει ρεύμα δωρεάν. Αφού είμαστε η μπαταρία της Ευρώπης, τα ελληνικά νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν ρεύμα δωρεάν. Αφού τροφοδοτούμε όλη την Ευρώπη, δεν είμαστε η μπαταρία. Εδώ δεν είναι η πηγή. Γιατί λοιπόν τα ηλεκτρικά νοικοκυριά να πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα? Για να βγάλουν οι 6 με 8 ολιγάρχες χρήμα, φίλε μου. Το ξέρω. Το ξέρω. Δεν είμαστε μπαταρία. Δεν είμαστε πηγή. Γιατί να μην έχουν όλα τα νοικοκυριά δωρεάν ρεύμα, αφού εμείς είμαστε πηγή. Εμείς το παράγουμε. Έτσι. Όλες οι ψηφίδες του Πάστου δείχνουν ερημοποίηση της Αττικής μέσω πυρκαγιών. Δηλαδή διαχειρίζονται πλέον το κλίμα. Και δεν τροποποιούν μόνο τον καιρό, αλλά διαχειρίζονται το κλίμα σε όλο το προτεκτοράτο που λέγεται Ελλάδα. Αυτό σημαίνει έλεγχο του πληθυσμού μέσω του κλίματος. Η επιστήμη της κοινωνιολογίας λέει ότι μια χώρα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια άλλη αν διαφέρει μόνο το κλίμα. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Γερμανία, γιατί στη Γερμανία 9 η ώρα οι κάτοικοι κλείνονται στα σπίτια τους, ενώ στην Ελλάδα που έχει θερμό κλίμα, 9 η ώρα οι κάτοικοι βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν. Πώς μας συγκρίνουν? Μας συγκρίνουν με διαφορετικές χώρες. Έχουμε ίδια κοινωνική, οικονομική δομή. Τι συγκρίσεις είναι αυτές, παιδί? Αυτές οι συγκρίσεις είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις κάτι ανώμιο αρχικά. Ναι, και παίρνουν τη χειρότερη περίπτωση, έτσι, και τη συγκρίνουν με την καλύτερη στην Ελλάδα. Είναι ένα προπαγανδιστικό τρίκ που κάνει η κυβέρνηση. Αυτό δείχνει την εξάρτηση της ανθρώπινης ζωής και τη φύση, από τη φύση και το κλίμα. Αυτή την εξάρτηση προσπαθούν να ελέγξουν. Προσπαθούν να ελέγξουν την εξάρτηση των ανθρώπων από τη φύση και να αποκόψουν τον άνθρωπο από το φυσικό του περιβάλλον. Και ένα επιλεγμένα δάση, το περιαστικό ιστό, στην Αττική που βρίσκεται το 50% του πληθυσμού της Ελλάδος, με στόχο να ελέγξουν τα 6 σχεδόν εκατομμύρια των κατοίκων της μέσω φυσικών καταστροφών. Σε κάθε σημείο της Ελλάδας έχει επιλεγεί να καταστραφεί, για κάθε σημείο της Ελλάδας έχει επιλεγεί να καταστραφεί με κάποιο τρόπο. Η Αττική, τα σύνορα, τα νησιά μέσω πυρκαγιών και λειψιδρίας που έρχεται, η Θεσσαλία μέσω πλημμύρων που έχει εξαφανίσει την παραγωγή του Θεσσαλικού κάμπου, σε άλλες περιοχές μέσω σεισμών επιλέγουν πού θα καταστραφεί η Ελλάδα τα διάφορα σημεία με οποιοδήποτε τρόπο. Χρησιμοποιούν το κλίμα σαν όπλο. Μετά τον οικονομικό τρόμο που έχουν επιβάλει με το δίθεν χρέος και τα μνημόνια, αφού επινοούν συνεχώς μέτρα για να πίνουν το αίμα των ελληνικών νοικοκυριών και την εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς όφελος της αστικής τάξης και των μεγάλων πολυεθνικών και των τραπεζών. Έτσι. Δημήτρη, θέλω λίγο να ολοκληρώσεις όμως, γιατί έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Τέλος. Και θέλω να σου πω επίσης ότι όλο αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σχέδιο για να μπορέσει επιτέλους ο Έλληνας να χρεωθεί, να πουλήσει τα ακίνητά του και να τα αγοράσουν όλοι αυτοί. Είναι δηλαδή μια αποιδιωτικοποίηση της ελληνικής περιουσίας. Αυτό φυσικά αλλάζουν τη χρήση γης. Από τους Έλληνες θα περάσουν σε ξένους. Αυτό είναι ο στόχος των πυρκαγιών, η αλλαγή της χρήσης γης. Αλλά βάζουν επιλεγμένες πυρκαγιές. Λες η ΕΕΠ δεν ξέρει τι βάζουν τις πυρκαγιές. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά υπάρχουν και οι φορές
που υπάρχει ο ηλίθιος που πετάει το τσιγάρο του από το παράθυρο και παίρνει φωτιά, αλλά κάποιες φωτιές είναι εμπρισμοί και έχουν στόχο, υπάρχει σχέδιο από πίσω, μια ολόκληρη μπίζνα. Για να πιάσει μια φωτιά από τσιγάρο πρέπει να αναπτυχθεί τη θερμοκρασία 250 βαθμών. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, μην τα μηδενίζουμε, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Απλά υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι στημένες. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει, ξέρουμε ποια είναι η διαφορά, τα έχουμε πει και μαζί πολλές φορές. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς, Μητσάρα. Την Πέμπτη, επανερχόμαστε. Και καλή χρονιά στο Focus και στους Focus και στους αγροατές που ακούνε. Υγεία και ευλογία, φίλε μου. Καλό μεσημέρι να έχεις. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε τον Δημήτρη του Τραπεζικό. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι αγαπημένο. Ένα τραγουδάκι με φοβερό στίχο. Δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια από τη Δέσποινα Μποτίτση. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα να ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, Δέσποινα, είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη για αυτή την τραγουδάρα. Να τα ακούσω. Πανέτοιμη. Πανέτοιμη. Λοιπόν, άκου τώρα τι λέει ένας στίχος από αυτό το τραγούδι. Πριν το βάλω να παίξει, λέει: έχω μια εικόνα της ζωής που εσύ δεν γίνεται να δεις. Γύρω μου οι δρόμοι σταματούν και όλα όσα είχαν να μου πούν, τα είπαν. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4. Τσιτώστε το. Τεράστιος Νότης Φαγιανάκης. Έχω ένα πόλεμο ανοιχτό με τον ίδιο μου τον εαυτό. Έχω κάποιες τάσεις διαφυγής. Σοβαρά δεν θέλω να με δεις. Δεν υπάρχει τρόπος να σωθώ. Απ' τους σκόπους όλους θα λυθώ, θα φύγω. Έχω τα σημάδια του καιρού και τη σύνταγη ενός γιατρού. Η ζωή να έχει αλλαγές και όχι μόνιμες επιλογές. Παίζω με φωτιές από παιδί και τις κλειδαριές χωρίς κλειδί ανοίγω. Μην πλησιάζεις ακόμα πιο κοντά. Στην αγκαλιά σου ανοίγω προσωρινά. Τίποτα δεν με κρατάει και πουθενά. Εμένα. Μην πλησιάζεις κοντά μου θα χαθώ. Άνεμος ήταν η μοίρα να γεννηθώ. Δεν με κρατάει η αγάπη καμιά. Τις αλυσίδες της φάει η καρδιά. Για να φύγει ξανά. Έχω ένα πόλεμο ανοιχτό με τον ίδιο μου τον εαυτό. Έχω μια εικόνα της ζωής που εσύ δεν γίνεται να δεις. Γύρω μου οι δρόμοι σταματούν κι όλα όσα είχα να μου πουν τα είπα. Έχω την δική μου λογική, λίγο αυτοκαταστροφική. Μα τα καταπέρνω τελικά και δεν παίρνω ηρεμιστικά. Έχω μάθει μέσα μου το πώς να το πολεμάω μοναχός στο σύμπαν. Μην πλησιάζεις ακόμα πιο κοντά. Στην αγκαλιά σου ανοίγω προσωρινά. Τίποτα δεν με κρατάει και πουθενά. Εμένα. Μη πλησιάζεις κοντά μου θα χαθώ. Άνεμος ήταν η μοίρα να γεννηθώ.
με κρατάει η αγάπη καμιά. Τις αλυσίδες της πάει η καρδιά για να φύγει ξανά. Μη πλησιάζεις ακόμα πιο κοντά. Στην αγκαλιά σου ανήκω προσωρινά. Τίποτα δεν με κρατάει και πουθενά. Εμένα. Μη πλησιάζεις κοντά μου, θα καθώ. Άνεμος ήταν η μοίρα να γεννηθώ. Δεν με κρατάει αγάπη καμιά. Τις αλυσίδες της πάει καρδιά για να φύγει ξανά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Αριστερά! Αριστερά! Ένα και δυνάμεις! 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 Τεσσόνα! Τα μάτια μου είναι βουρκωμένα. Τα μάτια μου είναι βουρκωμένα. Το βλέμμα μου είναι θόλο. Το βλέμμα μου είναι θόλο. Όταν από ψηλά κοιτάω. Όταν από ψηλά κοιτάω. Το χωριουδάκι το μικρό. Το χωριουδάκι το μικρό. Ωραίο εκείνο χωριουδάκι. Ωραίο εκείνο χωριουδάκι. Μου λένε πως είναι τουρκικό. Μου λένε πως είναι τουρκικό. Μα εγώ δεν τους πιστεύω. Μα εγώ δεν τους πιστεύω. Γιατί έπαιζα εκεί μικρός. Γιατί έπαιζα εκεί μικρός. Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού. Φωνή! Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού. Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού. Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε. Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε. Είπα αχ Ελλάδα ποτέ. Είπα αχ Ελλάδα ποτέ. Θα μεγαλώσω να στρατευτώ. Θα μεγαλώσω να στρατευτώ. Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ. Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ. Ο Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής έπαψε να ζει ρεμπέτης. Τραγουδάει κι ολοπίνει. Ταυρομαχός πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοπίνει. Ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4. Εδώ είμαστε. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα του αέρα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber. Στο 6907-483-484. Ξαναλέω τα τηλέφωνα του αέρα. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Και στο Viber μόνο μηνύματα. Ο αριθμός του Viber για τα μηνύματα είναι 6907-483-484. Παρακαλώ. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλώς ήρθες. Τι καλή κάνετε, πώς είστε? Έλα Θόδωρος, πού είσαι, πώς είσαι? Έλα ρε Θόδωρε, τι λέει η Κρήτη? Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, θυμάσαι τι είχαμε πει στην τελευταία εκπομπή, θα σου θυμίσω γιατί ήσουν σε διακοπές, που σου είπα ότι είχε βγει ένας κάτοικος του Βαρνάβα σε ένα γνωστό σταθμό, σε μια γνωστή δημοσιογράφος, και έλεγε από πού ξεκίνησε η φωτιά από ένα σκύλο της ΔΕΗ. Έτσι. Όπου στη συνέχεια βγήκε η ΔΕΗ και δεν διέψευσε, γιατί λογικά εάν ήταν υπαιτιότητα και αστοχία υλικού της ΔΕΗ κακοσυντήρηση, έπρεπε να αποζημιώσει και τα 1000 σπίτια της επιχείρησης. Έτσι δεν είναι, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, για να δεις πόσο ψεύτικοι είναι όλοι αυτοί και πόσα ψέματα λένε, και δεν τρέπεται αυτός που βγήκε, ο κύριος Δημήτρης του Βαρνάβα, και είπε αυτό το ψέμα. Λοιπόν, για να δεις πόσο ψεύτες είναι για τις φωτιές. Οι φωτιές είναι βάση σχεδίου, άνθρωποι. Όπως είπε και ο κύριος τραπεζικός, ο κύριος Δημήτρης. Λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε.
όσον αφορά τις δύο εβδομάδες που έλειπες, είδες τι έγινε τελικά. Τι καταστροφές. Και ο Μπέος είχε απόλυτο δίκιο. Τους έπιασε στα πράσια να θάβουν δίπλα από ένα χωριό τα πεθαμένα ψάρια. Και τους πήρε στο κοινή και φώναζε για τον κουρέντα τον και τον έλεγε πολιτικό. Και τι έκανε ο Μπέος, ρε φίλε, για τα ψάρια τώρα που έχουν βγάλει σκουλίκια. Δεν τον υποστηρίζω. Όχι, καλά. Άλλο ρωτάω εγώ. Δεν με νοιάζει να τον υποστηρίζει. Τι έχει κάνει ο Μπέος αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω την πρότασή μου, αδερφέ μου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι έχει κάνει ο Μπέος που αυτά τα ψάρια άρχισαν να βγάζουν σκουλίκια και είναι πλέον μια τεράστια εστία μόλυνσης. Ο άνθρωπος, να σου πω κάτι μεταξύ μας τώρα, διαμαρτύρηθηκε, τι θα μπορούσε να κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει. Μα ήδη είχαν πάει. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Δήμαρχος. Άμα δεν κάνει ο Δήμαρχος, ποιος θα κάνει, αδερφέ. Μα ο άνθρωπος τους κατήγγειλε. Εγώ δεν μιλάω, δεν τον υποστηρίζω. Είμαι από Βόλο. Κατήγγειλε μια μπουλντόζα που έθαβε ψάρια. Τι έκανε για όλο αυτό που έγινε. Μισό λεπτό λίγο. Επειδή θα βγει. Να βγαίνει με τον κάμεραμάν του και να τραβάει βίντεο. Τα ίδια έκανε και με τις πλημμύρες. Μα αν είδε, συγγνώμη, εγώ δεν τον υποστηρίζω. Σου λέω αν είδε ότι βίντεο που ανέβασαν, και δεν το ανέβασα αυτό, διάφορα ανεβάσανε. Ναι. Έπιασε, πώς λένε. Τους τεχνικούς που είχαν πάρει τις μπουλντόζες, ας πούμε, και τα θάβανε δίπλα σε χωριά. Άκουσε με λίγο, φιλαράκι μου. Άκουσε με λίγο. Μην τρως τον παπά. Άκουσε με. Ο Μπέος τι κάνει. Έχει προσλάβει έναν κάμεραμαν που γυρνάει μαζί του οπουδήποτε και τον τραβάει βίντεο. Το ίδιο έκανε και με τις πλημμύρες. Αντί για να έχει φτιάξει αντιπλημμυρικά έργα, αντί για να έχει βοηθήσει να είναι οργανωμένα η πόλη του και να μην παίρνει φωτιά και να μην πλημμυρίζει και να μην κάνει, είχε πάρει μια μπουλντόζα πάλι. Είχε πάρει και τον κάμεραμαν του μαζί. Είχε μπει μπροστά στον κουβά σαν ήρωας. Και πήγαινε και μοίραζε νεράκια μπροστά στον κουβά μαζί με τον κάμεραμάν του. Δεν έσωσε την κατάσταση έτσι, αδερφέ μου. Άμα ο Μπέος ήθελε να πάει κόντρα στο σύστημα, μπορούσε να πάει. Αλλά ο Μπέος, αδερφέ, έχει λερωμένη τη φωλιά του όπως όλοι οι άλλοι, να το ξέρεις. Όχι, εγώ δεν υποστηρίζω. Συγγνώμη που πήρα και το θάλασσο και το απλώς. Όχι, επειδή πολλοί βλέπω λένε ο Μπέος τι καλός που είναι. Αυτό δείχνει. Για ψαχτείτε λίγο. Εγώ δεν είπα, επειδή δεν μένω κύριε Ραδιοπίτου, απλώς ήθελα στα είπα για να τα σχολιάσεις. Τώρα και το δεύτερο θέμα είναι ότι. Για τον κύριο αξιότιμο πρωθυπουργό, πάλι θα πει ψέματα, πάλι θα τάξει για να πάρει παράταση, γιατί βλέπω ότι οι δημοσκοπήσεις τον έχουν κάτω του 18%. Σωστό. Και το ξέρει πολύ καλά. Και έρχεται και στη ΔΕΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη, έρχεται και στη ΔΕΘ να τάξει. Καλά, δεν θα δώσει τίποτα. Και πάει αύριο στο Κιλελέρ, έχει πάει σήμερα ή αύριο θα πάει να πει τι στο Κιλελέρ που είναι και το κέντρο, ας πούμε, να πει τι, να σας τάξω. Δηλαδή ένα χρόνο καθυστέρηση θα πάει τώρα στο χωριό Βλοχό να πει τι δηλαδή. Τους έδωσε χρήματα πέρυσι από την καταιγίδα που ήταν τον Ντάνιελ. Πήραν τίποτα οι άνθρωποι και τους θυμηθήκαν μετά από ένα χρόνο να πάει να τους τάξει για να βλέπει ότι οι δημοσκοπήσεις τον έχουν κάτω του 15, ο κόσμος τον παίρνει στο κυνήγι, ο δε άλλος ο Σπυρίδωνας έχει διαλύσει τα νοσοκομεία στην κυριολεξία τους, έχει ισοπεδώσει τους εργαζόμενους και τους γιατρούς. Τι άλλο κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, για την ακρίβεια κάνανε κάτι, όχι. Για την ασφάλεια κάνουν κάτι, όχι. Εσάς πάω στη Θεσσαλονίκη, έχουν βγάλει όλη την αστυνομία, θα τη βγάλουν για να πηγαίνουν να κόβουν κλήσεις για τα διπλοπαρκαρισμένα. Έχουν λύσει ο κ. Χρυσοχοίδης την ασφάλεια του πολίτη. Εδώ άλλος ο άνθρωπος που πλάκωσε στο ξύλο δικαιολογημένα για μένα τον βιαστή της Σαλαμίνα, το σέρνε στα δικαστήρια. Ναι, εννοείται. Και να δεις που ο βιαστής στην τελική θα τη βγάλει και καθαρή. Οι δε άλλοι στη Μύκονο, οι Πακιστανοί τα ίδια. Οι δε άλλοι, κάτι άλλο, πώς λέγα να πω, από το Σουδάν. Τα ίδια. Δηλαδή εδώ μέσα στο τέλος πρέπει να φύγουμε από αυτή τη χώρα. Ρε. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη χώρα. Εγώ σου μιλάω σοβαρά. Δηλαδή πόσο να πάλεψουμε για αυτή τη χώρα όταν η ίδια μας η χώρα εμάς τους Έλληνες δεν μας θέλει. Και το λέμε στα ίσα πια. Δεν μας θέλουν. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Τώρα όσον αφορά και κάτι τελευταίο για τη χθεσινή συγκέντρωση. Εντάξει ήταν μια πατάτα ήταν. Δηλαδή όπως το έλεγες και εσύ ότι θα έρθω 2 του μηνός να κάνω εκπομπή και θα σας τα πω όπως τα είπες. Όπως τα είπες έτσι ήταν. Μια πατάτα. Τα βγάζανε και στο TikTok και τα βλέπα. Τι να δουν, δηλαδή με 1.000 και 2.000 άτομα νομίζω θα κάνεις κάτι. Βγείτε ρε εσείς αν έχετε τα guts 5 εκατομμύρια και αποκλείσετε τη Βουλή να δω θα κάνει η αστυνομία. Θα τα βάλει μαζί σας, θα κατεβάσει τις ασπίδες και θα έρθει μαζί με τα 5 εκατομμύρια. Με 1.000 και με 15 και με 10.000 και με 5.000 και με 4.000 δουλειά δεν κάνεις. Θέλεις από 3 εκατομμύρια και πάνω. Έχετε τα guts, αλλά όχι, να σου πω κάτι, δεν έχουν τα guts. Γιατί είναι ραγιάδες. Νεοέλληνες ραγιάδες και θα κλάψουν μεθαύριο. Θα κλάψουν πολύ πικρά, αλλά μετά δεν θα γυρνάει ο χρόνος πίσω. Τόσα γίνανε, μυαλό δεν βάλανε, φιλαράκι. Όχι, και τους τα λες και εσύ, τα λέει και ο ένας, τα λέει και ο άλλος, τα λέμε όλοι. Τόσα γίνανε, μυαλό δεν βάλανε, εγώ σου λέω, συγγνώμη λίγο.
Του ενδιαφέρει το τρίμετρο διακοπών, να πάνε τις διακοπές. Τρίμετρο διακοπών, να πάνε τις διακοπές και δικαιολογημένα. Και από εδώ πάνε και άλλοι. Άκουσε με, αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Θόδωρε, άκουσε με. Άμα ο Έλληνας δεν αφήσει πίσω τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, τον εγωισμό και τα κόμπλεξ του, δεν αλλάζει τίποτα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Και τη διθενιά, και τη διθενιά. Και τη διθενιά, την ποζεριά. Φιλοδοξία είναι για αυτή η διθενιά. Να το ξέρεις, φιλοδοξία είναι. Γεια σου, αδερφέ μου. Υγεία. Να είσαι καλά, αδερφέ. Γεια σου, λοιπόν. Πριν πάω στον επόμενο, να πω λίγο κάτι που έχει στείλει και ένας ακροατής. Γεια σου, Νίκο. Στις Πλημμύρες πλάκωσε, λέει, ένα νεαρό στο ξύλο. Ναι, το θυμάμαι. Εκεί, λέει, του έκανε μήνυση και την επόμενη μέρα ο νέος και ο μπαμπάς του ζητούσαν συγγνώμη από τον Μπέο με τους μπράβους του. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Μπέος, λέει, τους απείλησε ότι αν το συνεχίσουν θα καταδεφίσει το παράνομο σπίτι τους. Αυτός είναι, λέει, ο Μπέος. Νίκος από Λάρισα. Έλα μου ντε. Αυτά δεν ακούγονται στον αέρα. Μήνυμα διάβασα. Παρακαλώ στον επόμενο. Εμένα ακούτε τώρα? Εσάς ακούω, καλησπέρα κυρία μου. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Καλά, εσείς? Εγώ σας νοστάλγησα, μπορώ να πω, δεν σας άκουσα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω το εξής. Καταρχήν, θέλω να σας παρακαλέσω το εξής. Μην συγχύζεστε όταν κάνατε τις εκπομπές. Ξέρω, θέλω να τονίζετε μερικά πράγματα που όντως είναι απαραίτητο να τονίζονται από ανθρώπους που είναι ολιγογράμματοι ή αναλφάβητοι. Το καταλαβαίνω αυτό. Όμως θα πρέπει να κοιτάξετε την υγεία σας πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές σας. Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κυρία μου. Δεν θέλετε να με ακούσετε άλλο? Όχι, συμβουλές δεν θέλω να ακούσω άλλες, η αλήθεια είναι. Όχι, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Την άποψή μου θέλω να σας πω. Ωραία, τώρα. Πάμε. Καταρχήν, έμαθα σήμερα κάτι που με λύπησε πολύ. Ότι μαζεύτηκαν εκεί πολλοί άνθρωποι για να κάνουν την διαδήλωσή τους, εν πάση περιπτώσει τη διαμαρτυρία τους. Και είδαν ότι δεν πήγε εκείνος ο οποίος την διοργάνωσε, έτσι. Φοβερό, έτσι. Λοιπόν, ο μαέστρος, εάν δεν πάει να δει την φιλαρμονική του ορχήστρα για να διευθύνει το έργο για το οποίο είναι, πώς να το πω, έχει καταταχθεί να διευθύνει, έτσι, το οποίο σημαίνει ότι πρώτο εκείνος έχει την περισσότερη, μεγαλύτερη τιμή. Αυτό είναι φοβερό πραγματικά. Ωραία. Έχω και άλλα να σας πω, αλλά άλλη φορά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι. Γεια σου, Γρηγόρη, φίλε μου. Σταύρος από το Φίλερο είμαι. Γεια σου, Σταύρο. Γρηγόρη, είμαι μαζί σου, ό,τι κάνεις. Έχω και εγώ με τον προσωπικό μου αγώνα και σε καταλαβαίνω απόλυτα γιατί φωνάζεις. Θα σου πω κάτι. Στην αρχή που σ' άκουγα παλιά, έλεγα γιατί φωνάζεις έτσι, ρε μου. Αλλά όμως κατάλαβα τώρα γιατί φωνάζεις και σε δικαιολογώ απόλυτα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το καταλαβαίνω με Γρηγόριο ότι ο κόσμος γύρω μας βράζει και εμείς φυράμε αδιάφορα. Εγώ έχω μείνει μόνο σχεδόν αυτή τη στιγμή. Μόνο με 4-5 άτομα με βοηθάνε και με δίνουν ένα χέρι βοηθείας. Μέχρι και θα το πω δημόσια. Έφτασα στο σημείο να ζητάω φαγητό από συγγενείς, γιατί δεν είχα τα χρήματα να το πάρω μόνος μου. Ο κόσμος καίγεται και ορισμένοι σφυράνε αδιάφορα και ειδικά οι πολιτικοί. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Και ο Θεός τι να κάνει? Ο Θεός έχουμε τρελάνει και τον ίδιο το Θεό, ρε Γρηγόρη. Να δείξει επιοικία, να δείξει αυστηρότητα. Τι να δείξει, τι να κάνει ο Θεός? Να κατεβεί κάτω να μας μαλώσει, να μας κάνει ντά? Τι να κάνει και ο Θεός? Τι λέμε για το Θεό? Ας μην λέμε για το Θεό, ας τον αφήσουμε. Ο Θεός είναι καλός, εμείς δεν είμαστε καλοί, Γρηγόρη. Δεν μπορώ να πω, αλλά γιατί και εγώ νευριάζομαι. Κοίτα, αδερφέ μου, όχι, δεν χρειάζεται. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Η αλήθεια είναι ότι μια δοκιμασία. Έχω γανακτήσει, Γρηγόρη, φίλε μου. Έχω γανακτήσει με αυτά που βλέπω. Βλέπω ειδήσεις τώρα, το δίκαιο, άμα δεις τις ειδήσεις τι γίνεται. Θα τρελαθείς. Θα πάθεις πλάκα. Θα πάθεις πλάκα. Ο καθένας κοιτάει το τομάρι του και όλοι υπηρετούν το χρήμα. Το χρήμα, το χρήμα, το χρήμα. Έτσι. Το μαμημένο χρήμα, συγγνώμη που το λέω και έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όλη η Καινή μου Διαθήκη, ξέρεις τι γράφει? Το ένα θα σου πω, ένα αυτό και ένα δεύτερο θα σου πω μετά και θα κλείσω. Η Καινή μου Διαθήκη γράφει ότι η αιτία όλων των κακών στον άνθρωπο είναι η φιλαργυρία. Όλων των κακών.
και τα τρία μεγάλα πάθη, τα τρία γιγαντιαία πάθη, τα οποία, από τα οποία προέρχονται όλα τα υπόλοιπα γεννιούνται, όσα πάθη υπάρχουν στον άνθρωπο, είναι η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και η φιλιδονία. Αυτά, Γρηγόρη, δεν θέλω να πω περισσότερα. 7, αδερφέ μου, 7 είναι τα θανάσιμα αμαρτήματα. Ναι, να κάτσε να διαβάσω. Ξέρω. Έγινε, φίλε μου. Γεια σου, λαράκι μου, γεια σου. Παρακαλώ, στον επόμενο. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Καλό μήνα. Καλώς ήρθες. Υγεία. Μετά από πόσα χρόνια στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης φτιάχνεται η γέφυρα δεντροποτάμου εδώ στα ΚΤΕΛ που είναι. Και ο εργολάβος λείπει όμως και η γέφυρα έμεινε κλειστή και γίνεται χαμός εδώ στα ΚΤΕΛ, μιλάμε, ειδικά τέτοια ώρα και πρωί όταν πάνε στις δουλειές τους. Να είναι καλά ο κύριος Κυρίζογλου. Πού είσαι, ρε δήμαρχε? Από όσο έχω δει. Συγγνώμη, φίλε μου, σωστό είναι αυτό που λες. Από όσο έχω δει και φωτογραφίες, έχουν βάλει και σύρματα εκεί πέρα. Έχει πάρα πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχει ρογμές ο δρόμος πάνω στη γέφυρα. Έχει ρογμές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να γίνει και κάποιο ατύχημα. Η άσφαλτος έχει λιώσει εκεί πέρα. Και δεν ξέρω πραγματικά τι. Ο εργολάβος λείπει, Γρηγόρη. Ο εργολάβος λείπει, ο δήμαρχος λείπει, όλοι λείπουν. Άμα γίνει το κακό όμως. Άμα γίνει το κακό, δεν θα τους βρίσκει ούτε δικαιοσύνη μετά. Δεν λένε, θυμάμαι, δεν ήξερα. Η υπεύθυνη ανεύθυνη είναι αυτή. Η ανευθυνότητα μας έφαγε, Γρηγόρη. Πού είναι ο δήμαρχος μετά από πόσα χρόνια πήραν να την κάνουν, μετά από 3 χρόνια πήραν να τη φτιάξουν. Κλείσανε τη γέφυρα στην άνοδο όπως πας για δυτικά, ναι. Και ούτως ώστε η ουρά, ξέρεις που φτάνει, Γρηγόρη, στα σφαγεία 26 Οκτωβρίου και εδώ βγαίνουν από τα ΚΤΕΛ και ούτε τροχέα. Εχθές δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Εχθές Κυριακή 10:30 το πρωί και οι τροχονόμοι ήταν εκεί και ξέρεις τι κάνανε. Πήγανε εκεί στους ηλεκτρολόγους της ΔΕΔΙΕ και βλέπαμε τους ηλεκτρολόγους και κατεβάζω το φανάρι και το λέω, ρε, ρυθμίστε την κίνηση, γιατί δεν είχε φωτοσήμανση. Θα σκοτωνόντουσαν. Ανεύθυνη, ρε φίλε. Ανεύθυνη, άδερφέ μου, όλα τα χρόνια ήταν ανεύθυνη. Πόσο ανευθυνότητα όμως. Δεν αλλάζει κάτι όμως, βλέπεις. Δεν μπορώ να μιλήσω. Εδώ το έχουνε. Τι να πω, αν δεν θέλουνε, ρε φίλε, να δουλέψουν, να φύγουνε. Δεν θα σκοτώσουν τον κόσμο. Γιατί το θέλουν αυτοί? Δεν τους ενδιαφέρει. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου αρχικά, γιατί δεν με ακούς εμένα. Ακούς το ραδιόφωνο σου μέσα που ακούγεται διπλά. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα σκοτωθεί κόσμος. Αδερφέ, δυστυχώς, αν τους ενδιέφερε, αν τους ενδιέφερε, ούτε τα Τέμπη θα είχαμε, ούτε το Μάτι, ούτε τις πυρκαγιές, ούτε τις πλημμύρες, ούτε τίποτα. Αρπαχτή κάνουνε. Πάρ' το πρέφα. Μ' ακούς, δεν μ' ακούς, θα στο πω. Πάρ' το πρέφα. Αρπαχτή κάνουνε, ρε, μας κλέβουνε τη φορολογία, ρε, το καταλαβαίνεις, τα κρατικά ταμεία αδειάζουνε. Τα ταλέντα, όπως έλεγε και ο Υπουργός. Την καλησπέρα μου, καλό απόγευμα. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Μας κλέβουνε, πάρ' το πρέφα. Και εσύ και όλοι οι άλλοι, χωρίς να θέλω να σε κατηγορήσω. Μας κλέβουνε, αλλά σας ακούω αναδιαστήματα να απορείτε. Και γιατί γίνεται αυτό, και πού είναι ο δήμαρχος, και πού είναι ο εργολάβος, και γιατί πλημμυρίσαμε, και γιατί καήκαμε, και τι κάνει η αστυνομία, και τι κάνει ο μα δεν το καταλαβαίνετε. Τόσα χρόνια περάσανε, ρε. Μεγάλοι άνθρωποι είστε πλέον. Δεν το καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Έχουμε μπλέξει με την εγκληματική οργάνωση της μπλε γραβάτας. Βολεύει κόσμο, ο οποίος βολεμένος κόσμος τους στηρίζει και τους ψηφίζει. Και ο Έλληνας ο απλός δεν λέει να ενωθεί και να φέρει αντίσταση σε όλο αυτό το κόλπο γκρόσο. Αυτό συμβαίνει, φιλαράκια μου. Και σας λέω ξανά, υπάρχουν καρκίνοι του πατριωτικού χώρου, γιατί ο πατριωτικός χώρος για μένα είναι ένα 20%. 20% είναι ο πατριωτικός χώρος. Το 10% έχει ενωθεί. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι δεξιά-αριστερά σε υποκομματίδια. Ακούει τον κάθε τσαρλατάνο τι του λέει, δεν ξέρει που πάει, έχει ζαλιστεί. Και δεν λέει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αφήσει τη φιλοδοξία, τον εγωισμό, τη φιλαργυρία και τα κόμπλεξ του για να σωθεί η Ελλάδα. Παρακαλώ στον επόμενο.
Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Έλα ρε δίχρονε να πούμε. Με το δεξί αλλά λίγο καθυστέρησα να πιάσω. Με το δεξί, με τα μπούνια έπρεπε να μπεις τώρα εδώ πέρα μετά από τόσο καιρό. Βέβαια, σήμερα θα δώσω πόνο στους ιερείς και αρχιερείς. Στους γραμματείς και φαρισαίους. Δώσε, ο δώσε, κύριος... δώσε πόνο, θέλω, πολύ πόνο θέλω σήμερα έτσι γιατί επέστρεψες δυναμικά, πάμε. Ναι, ο Κύριος μας ποτέ δεν απείλησε κανέναν αμαρτωλό. Ποτέ δεν είπε ουέι μην κλέφτες, ουέι μην πόρνοι και μισοί. Ποτέ δεν είπε σαρκολάτρες, ποτέ δεν απείλησε κανέναν αμαρτωλό, ό,τι αμαρτία και αν έκανε. Αλλά είπε μόνο τα φοβερά και τρομερά ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Στο Παπαδαριό τους έλεγε ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ ότι βάζετε δυσβάσταχτα φορτία στο λαό και εσείς οι ίδιοι ούτε με το μικρό σας δαχτυλάκι δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Τα ίδια κάνουν και οι σημερινοί ιερείς και αρχιερείς. Πάει ένας χριστιανός να εξομολογηθεί στον ιερέα τις αμαρτίες του και τον λέει ο ιερέας «Α, τέκνον μου, έπεσες σε πολύ μεγάλες αμαρτίες. Γι' αυτό θα σου βάλω πολύ μεγάλο κανόνα. Πρώτον, θα κάνεις 100 εδαφιές μετάνοιες». Του λες «Πάτερ μου, εσύ κάνεις 100 εδαφιές μετάνοιες». «Όχι, αλλά εγώ στις επιβάλλω». Δεύτερον, θα κάνεις 100 κομποσίνια την ημέρα. Του λες «Πάτερ μου, ένα κομποσίνι να κάνω, πρέπει να πω 33 φορές «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελάχισον με τον αμαρτωλό». Δηλαδή, 33 φορές το ένα κομποσίνι, τα 100 κομποσίνια είναι 3.300 φορές να πω «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελάχισον με τον αμαρτωλό». Εσύ το κάνεις αυτό? Όχι, αλλά στο επιβάλλω, γιατί έπεσε την αμαρτία. Τρίτον, θα κάνεις εσπερινό. Εσύ το κάνεις, βαριέμαι, αλλά εσύ κάντονα. Θα κάνεις το απόδειμνο. Τέταρτον, με το κάνεις εσύ. Πέμπτο, θα διαβάσεις χαιρετισμούς Παναγίας. Εσύ το κάνεις. Εγώ βλέπω τηλεόραση. Έκτον, θα διαβάζεις κάθε Κυριακή το μεσολεκτικό πριν από τον όρθρο και θα πηγαίνεις από την αρχή του όρθρου στην εκκλησία. Έβδομον, θα διαβάζεις κάθε μέρα το Ευαγγέλιο και το Συναξαριστή. Μα καλά, πάτερ μου, εσύ πόσο καιρό έχεις να διαβάσεις Ευαγγέλιο, καιρό πεδάλιο και Συναξαριστή? Άσε με να την κάνω, εγώ στα επιβάλλω. Δηλαδή, βλέπεις, είναι υποκριτές. Σου βάζουν δυσβάστατα φορτία και δεν τα κάνουν ούτε με το μικρό του δαχτυλάκι. Όλοι είναι υποκριτές, δίχρονε. Έχεις δίκιο. Ναι, για την νηστεία πρώτη θείας κοινωνίας. Επιβάλλουν τριήμερο αλάδωτο. Για να πριν να κοινωνήσεις, στο Ιερό Πιδάλιο λέει δεν υπάρχει νηστεία πριν τη θεία κοινωνία. Το Άγιο Πνεύμα θέστησε στις Οικουμενικές Συνόδους μόνο Τετάρτη και Παρασκευή, 40 των Χριστουγέννων, του Πάσχα 40, 15 μέρες για την κοίμηση Θεοτόκου και την νηστεία των Αγίων Αποστόλων που ξεκινάει μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Άλλη νηστεία δεν υπάρχει. Και λένε ιερείς και αρχιερείς του 81. Επειδή το Άγιο Πνεύμα λέει ξέχασε να νομοθετήσει τριήμερο αλάδωτο, το νομοθετούμε εμείς λέει. Μπερδεύτηκε το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Τα τραγικά λάθη του Αγίου Πνεύματος ήρθαμε να διορθώσουμε το Άγιο Πνεύμα. Τρεις ημέρες τότε του λες αλάδωτο, του λες εσύ παπά μου τριήμερο αλάδωτο. Δηλαδή αν πέσει Τετάρτη του Αγίου Δημητρίου και θέλω να κοινωνήσω Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, εσύ τρως αλάδωτο? Όχι! Δίχρονε, εντάξει. Ναι, όλα καλά. Τελειώνω. Άντε, πάμε. Ναι, δηλαδή, εσύ του λες πάτερ μου τίτρος την Κυριακή που κοινωνάς και έχεις χαθεί λειτουργία. Ναι. Την Πέμπτη και το Σάββατο μου βάζεις την νηστεία. Τετάρτη αλάβω το, Παρασκευή αλάβω το. Πέμπτη αλάβω το, Σάββατο μονολάδι. Τέσσερις μέρες νηστεία. Εσύ Πέμπτη και το Σάββατο τρως κάτι ψαρούγκλες μεγαλύτερες από την κοιλάρα σου. Τρως το Σάββατο ένα γουρούνι στην καθησιά. Και εσύ ο γουρουνοκέφαλος μου λες εμένα γιατί έφαγα γουρούνι το Σάββατο. Δεν μπορώ να κοινωνήσω, υποκριτή! Γιατί μου το βάλεις, λέει μερικοί ιερείς. Δεν είναι νηστεία. Ωραία. Το Σάββατο να τελειώνω. Ωραία, τελειώνεις εδώ και ένα τέταρτο, πάμε. Λένε πολύ το Σάββατο δεν είναι, που σας βάζουμε να τρώτε μόνο λάδι. Λέει δεν είναι νηστεία. Τότε γιατί η 40η το Χριστουγέννη που τρώμε μόνο λάδι, την αποκαλούμε νηστεία? Γιατί τρώμε λάδι. Λοιπόν, άκουσε με, δίχρονε, επειδή δεν σταματάς και δεν τελειώνεις ποτέ και δεν βάζεις τελεία, άκουνα σε πολύ τι έχει γίνει δευτεριάτικα. Έχει γίνει κάτι φοβερό, δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Έχει γίνει κάτι το οποίο είναι ανεκδίγητο και συνέβη και εδώ στη Θεσσαλονίκη στην πόλη μας. Και επειδή είσαι ταξιτζής, θα έπρεπε να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έπιασε, λέει, η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη άνθρωπο ο οποίος την ώρα που οδηγούσε είχε καφέ μες στα μάξιρες. Είναι απίστευτο. Ναι, έχουν φτάσει σε υποκριτικά όρια. Δηλαδή, μιλάμε για... Είχε καφέ μες στα μάξιρες ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις. Μιλάμε για έγκλημα. Ναι, σε λίγο θα μας πούνε, α, αλλάζεις ραδιοφωνικό σταθμό την ώρα που οδηγάς. Α, όπως είναι σαν να μιλάς στο κινητό θα λένε, είναι, απαγορεύεται να ακούς ράδιο. Δεν πιστεύω, α, δεν πιστεύω να αλλάζεις ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, σε λίγο. Αυτό είναι όντως έγκλημα. Focus FM δεν αλλάζεις, αδερφέ. Ναι, και 10 δευτερόλεπτα να τελειώσω με αυτό. Οι μισοί παπάδες έχουν κάτι σβέρκους σαν παλαιστές του Σούμο μοιάζουν. σαν όρκες, σαν φάλαινες. Γιατί σου λένε τριήμερο αλάβωτο τα παχύδωρμα, οι παχύσορκες αγελάδες αυτές. Σου λένε τρεις ημέρες, λέει. Έφαγες, λέει, κρέας, δεν μπορεί να κοινωνήσεις.
Οι υποκριτές. Άρε Παναγία μου. Τι είναι αυτοί οι Παλαιστές, ρε εσύ. Τι Παλαιστές είναι αυτοί οι παπάδες. Πες τα ρε διχρόνε. Πες τα ρε μας έχουνε τρελάνει να πούμε. Και σου βάζουν κάτι κανόνες που δεν τηρούν οι ίδιοι οι υποκριτές. Θα τα τηρήσουν πρώτα οι ίδιοι. Έτσι. Μαζί σου καλό μεσημέρι διχρόνε. Γεια σου αδερφούλη μου. Γεια σου φιλαράκι μου. Παρακαλώ στον επόμενο. Γεια σου κύριε Σερέτη. Γεια σας. Καλημέρα. Καλησπέρα. Είμαι μια τυφλή γυναίκα σχεδόν. Ακούω την εκπομπή σας συνέχεια γιατί ούτε μπορώ να διαβάσω τίποτε. Αυτά που είπε ο κύριος Δίχρονος, όλα τα σπάζομαι. Είδες κανέναν αρχιμανδρίτη αδύνατο? Έχω δει, ναι. Δεν υπάρχει. Αφού έχω δει, πώς το κάνουμε τώρα? Δεν υπάρχει. Εγώ έχω απελπιστεί τόσο πολύ με αυτά που ακούω, που παίρνω αντικαταθλιπτικά χάπια και η κατάθλιψή μου έχει φτάσει στο ζενίθ. Γιατί δεν γίνεται τίποτα σε αυτό. Τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί τόσο πολύ, για εξήγησε. Όλη η κακία. Ποια κακία? Από πού προέρχεται αυτή η κακία? Η κακία του κόσμου, ο ατομικισμός, μόνο για τον εαυτό τους, όλοι στρίπουν το κεφάλι αλλού και δεν υπάρχει συμπόνια στον άρρωστο άνθρωπο. Το τι έχω τραβήξει με τα νοσοκομεία δεν λέγεται. Και ήμουνα νοσηλεύτρια 35 χρόνια. Το τι έχω περάσει, το τι έχω δει. Η απελπισία μου είναι τόση μεγάλη. Έχω και τον άντρα μου που με φροντίζει. Μπράβο, να τον χαίρεστε τον άντρα. Αν δεν υπάρχει αυτός και αυτός με προβλήματα υγείας, εγώ θα σκουλικιάσω εδώ στο χωριό. Ακούστε με λίγο, κυρία μου. Άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ ενσυναίσθηση και δεν μπορούν να το ελέγξουν, πάρα πολλές φορές πέφτουν στην ίδια παγίδα. Ο καθένας μας αγωνίζεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Κοιτάξτε εσείς να είστε καλά ψυχολογικά, να έχετε την υγεία σας. Μην ασχολείστε με όλα αυτά εδώ πέρα τα προβλήματα τα οποία προσπαθούν να σας φορτώσουν και να απολαύσετε κάθε στιγμή. Αυτό είναι η ζωή. Όμορφες στιγμές. Όμορφες στιγμές κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο. Κοιτάξτε να απολαύσετε και να εκτιμήσετε όσα έχετε, κυρία μου. Πραγματικά σας μιλάω, άμα μπορέσετε να ρυθμίσετε το μυαλό σας να είναι αρκετά όσα έχετε, θα είστε ευχαριστημένοι. Έχω, δεν έχω πρόβλημα. Ευλογώ το Θεό που έχω και ένα κρεβάτι που κοιμάμαι. Δεν έχω πρόβλημα από αυτό. Έχω πρόβλημα από τη συμπεριφορά των ανθρώπων και της κυβέρνησης. Τους βλέπω και τους ακούω και τους συχαίνομαι, γιατί δεν τους βλέπω. Και εγώ στην ίδια θέση είμαι, να σας πω την αλήθεια. Τους βλέπω και ναι. Τους συχαίνομαι. Τους συχαίνομαι ανέντροπα τόσα ψέματα. Προσπαθώ να αφυπνίσω φίλους. Τίποτε. Ούτε ακούνε, ούτε διαβάζουνε στο Viper που γράφει ο άντρας μου αυτά που τους γράφει. Καμία συζήτηση, ο καθένας τον εαυτό του. Όλα. Ένα μωρέ και τι έγινε. Όλα τα ξέρουνε, για όλα διαφορούνε. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Το όνομά σας, ποιο είναι το όνομά σας? Λευκοθέα. Α, πολύ ωραίο όνομα έχετε, κυρία Λευκοθέα. Ναι. Πολύ ωραίο όνομα από τη γιαγιά, το πήρατε? Από τη γιαγιά, μικρασιάτισσα. Πολύ ωραίο όνομα, Λευκοθέα. Θεά της θαλάσσης και αναφέρεται στην Ομήρο Οδύσσια. Βέβαια και στη μυθολογία μας υπάρχει, μετασχηματιζόταν ως νύμφη. Ναι. Βέβαια, βέβαια, πολύ ωραίο όνομα, να το χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας γνώρισα και που μιλήσαμε. Να είσαι καλά, μας έλειψες. Υγεία να έχουμε και όλα θα έρθουν. Μας έλειψες τόσο καιρό. Υγεία να έχουμε, κυρία Λευκοθέα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φώναξε όσο μπορείς πιο δυνατά. Έγινε, ευχαριστώ. Ας πάσω τα ηχεία, πόσο πιο δυνατά. Παρακαλώ στον επόμενο. Γρηγόρη. Παρακαλώ. Να αναφερθώ λίγο στα τρία φι. Φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία. Αυτές είναι οι τρεις κολόνες του δυτικού πολιτισμού και του καπιταλιστικού συστήματος. Σωστό. Είναι αδύνατον αυτά τα τρία πράγματα να διαγραφούν. Αδύνατον. Δεν είναι αδύνατο τίποτα. Είναι σαν να μου λες, σταματάει ο δυτικός πολιτισμός αύριο το πρωί.
Άκουσε με. Φιλαργυρία, φιλιδονία, φιλαυτία. Αν παλέψεις και δώσεις αγώνα και προσπαθήσεις, όλα μπορείς, όλα μπορείς να τα καταπολεμήσεις. Δυτικός πολιτισμός, καπιταλισμός χωρίς αυτά. Όχι, οι περισσότεροι είναι έτσι. Δεν πρέπει όμως να μας νοιάζει τι κάνουν οι περισσότεροι. Εμείς παλεύουμε για τη σωτηρία της δικής μας της ψυχούλας, έτσι αδερφέ μου. Μαζί σου. Αλλά σκέψου αυτό που σου είπα. Μιλάμε για τους πυλώνες ολόκληρου πολιτισμού. Σωστό είναι αυτό που λες. Κατάλαβες. Σωστό είναι, συμφωνώ, δεν λέω όχι. Αλλά γιατί να πρέπει να τα ασπαστούμε, δεν πρέπει να τα ασπαστούμε. Και ο οποίος φυσικά νίκησε και τον κομμουνισμό, έτσι, το 90 τότε. Και το ασπαστήκαν και ο υπόλοιπος πλανήτης. Άρα μιλάμε για όλο τον πλανήτη τώρα. Πιάνεις όλο τον πλανήτη με αυτά τα τρία πράγματα. Πρέσι, συμφωνώ μαζί σου, δεν λέω όχι. Αλλά πρέπει να τα καταπολεμήσουμε. Πρέπει να βάλουμε, να ελέγξουμε και να βάλουμε κάποια όρια. Ο καθένας δίνει τον προσωπικό του αγώνα. Έτσι, το δεν το συζητάμε. Έτσι. Όλοι αγωνιζόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, και να κάνω και μια πατριωτική επισήμανση που θέλω να την κάνω από καιρό, αλλά δεν τυχαίνει. Έτσι, εσύ έχεις καταλάβει ότι γύρω σου περιτριγυρίζεσαι από γιοτόμπαλα. Έτσι, από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σε θέση να πολεμήσουν. Εντάξει, μην κοιτάς εσύ που έχεις κάποια προσόντα ή αυτοί που μας μιλάνε τέλος πάντων από τα ΟΟΚ και ούτου καθεξής. Έτσι. Αυτό δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή να πάρει κάποιος ένα όπλο να πολεμήσει. Διότι το 90% του κόσμου δεν μπορεί να ανέβει σκάλα. Όχι να πολεμήσει κιόλας. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ναι. Εντάξει, τα γιοτόμπαλα είναι παντού. Μερικές φορές παρασύρεσαι, ξέρω εγώ, λόγω του πάθους και τέλος πάντων και των εμπειριών που έχεις τις θητείες και ούτου καθεξής. Οι συνομιλητές πολύ αξιόλογοι, οι καθηγητές. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε, δεν νομίζω να υπήρχε άλλος τρόπος εμείς να τους ακούσουμε. Έτσι. Με αν δεν έβγαινε μέσα από τη δικιά σου τη γραμμή. Αλλά πάλι μένει ένα λεπτό σημείο. Το οποίο ξέρεις τι λέει, στην τελική. Και πες μου μήπως κάνω λάθος εγώ ρε παιδί μου. Ναι. Εμείς έχουμε τον καλύτερο οπλισμό και τα πιο σύγχρονα συστήματα. Και γίνεται ένα μπαμ αύριο το πρωί. Και σκοτώνονται 100 στρατιώτες, έτσι. Δεν τα έχουμε, δεν έχουμε τον πιο καλό εξοπλισμό, αλλά ναι, συνέχισε. Λέω, 100 στρατιώτες, πες ότι γίνεται ένα θερμό επεισόδιο. Ναι, ναι. Ένα νούμερο τυχαίο. Ωραία, λέμε τώρα, ναι, γίνεται. Πάμε. Ναι, και επειδή είμαστε πολύ καλοί και στρατιωτικά πανέτοιμοι, από αυτούς σκοτώνονται 1000, φίλε. 1000. Ναι. Σε ρωτάω λοιπόν, ποιος θα έχει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Ρε αδερφέ, τώρα αυτό είναι μια ιστοριούλα που έχεις φτιάξει ένα σενάριο που δεν μπορεί να σε απαντήσει κανένας. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι σε περίπτωση που γίνει πόλεμος, εγώ έχω τουλάχιστον 1000 άτομα τα οποία θα πολεμήσουν μαζί μου. Τουλάχιστον. Άλλο λέω. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο όμως. Εκείνη τη στιγμή που θα γίνει το μπαμ, θα μείνουν λίγοι. Πολύ λίγοι θα μείνουν. Οι περισσότεροι θα τρέξουν, θα πάνε στα βουνά να αλλάξουν χώρα. Άκουμε που σου λέω. Οι άλλοι τώρα, οι νέες γενιές και αυτές, θα κρυφτούν στο υπόγειο κάτω το τραπέζι και θα κλαίνε και θα αναρωτιούνται τι φίλο είναι. Ή θα κάνουν story και θα τραβάνε βίντεο πώς πέφτουν οι βόμβες. Και θα είναι οι λίγοι που θα πολεμήσουν. Μάντεψε ποιοι θα είναι αυτοί. Τα κάστρα όμως πέφτουν από μέσα. Το πολιτικό κόστος 100 θανάτων αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία δεν το αντέχει. Έτσι. Ο Ερντογάν έφαγε 50.000 ανθρώπους, φίλε, σε μία μέρα. 50.000 εντάξει, ανθρώπους. Εντάξει, εμάς δεν χρειάζεται. Άκουσε με, εμάς δεν χρειάζεται να μας φάει κανένας Ερντογάν. Τρογόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει. Τρογόμαστε μεταξύ μας, φίλε μου. Τρογόμαστε μεταξύ μας. Αυτή είναι η αλήθεια της Ελλάδας. 50.000 άνθρωποι. Έτσι. Τους έφαγε. Έτσι. Και δεν άνοιξε ρουθούνη. Γενοκτονία. Και εσύ μπορείς να διαχειριστείς, νομίζεις, 100 θανάτους στρατιωτών. Ούτε καν. Ούτε καν. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα ουτοπικό ζήτημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Υγεία, okay, υγεία και ευλογία να έχεις, φίλε μου. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι έχω εκεί πέρα τη θύρα 4. Αγκαζέ θα πάρω το Γιώργο τον Δανδίκα και θα φύγουμε για τελικό. Πάμε να πάρουμε την πόλη, Γιώργο. Πάνε αγόρα σε κεριά. Να πάμε να τα ανάψουμε μέσα στην Αγιά Σοφιά. Μόνο αυτό σου λέω. Θα πάρουμε τους δυτικούς. Νεάπολη, Πολύχνη, Σικιές, Επτάλοφο, όλα τα παιδιά τα καλά. Αγόρασε κεριά. Μόνο αυτό σε λέω. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι. Ναι, συγγνώμη που παίρνω ξανά. Μόνο κάτι, μία σκέψη θα πω. Ναι, αυτοί οι οποίοι θα φύγουν, έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι ήδησαν ή επενόησαν το τρίπτυχο
πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Γιατί αυτό βασικά τον λαό, τους λαούς περιφάνει και όχι τους, τις ηγεσίες. Ο Χριστός ποτέ δεν είπε να πολεμάται υπέρ πατρίδες, πατρίδος και θρησκείας. Εντάξει, τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση έχει αυτό δηλαδή. Αυτό τι λέτε δηλαδή, όλη... κυρία μου, για να καταλάβω, να μην πολεμήσουμε για την πατρίδα μας. Να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας. Τότε τι μου το όχι, λέτε αυτό. Όχι, όχι να αφήσουμε τους, να κάθονται οι αυτοί οι οποίοι έχουν βαθμούς και λοιπά, έτσι, και να πολεμάει. Άλλο είναι το ερώτημα, να πολεμήσουμε για την πατρίδα ή να μην πολεμήσουμε. Αν υπάρχει βεβαίως ανάγκη να πολεμήσουμε, φυσικά θα πολεμήσουμε. Να πολεμήσουμε αλλά, λοιπόν. Άρα τι το αναφέρετε το ότι ο Χριστός δεν είπε ποτέ να πολεμήσουμε για την πατρίδα. Τι είναι αυτό που μου είπατε τώρα. Όχι, δεν μίλησε, δεν είπα για τον Χριστό. Είπα ότι οι πατρίς είναι εκεί οι οποίοι γεννηθήκαμε. Και το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ναι, έχει κακώς επινοηθεί. Αρχικά, πατρίς δεν είναι, δεν θα βγάλουμε άκρη, δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία περίπτωση. Οπότε ας το αφήσουμε καλύτερα, είναι και πρώτη μέρα, τώρα είναι και παραδέκα, τέσσερις παραδέκα. Μην χαλάσουμε την καρδιά μας. Δεν συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι δεν συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι δεν συμφωνούμε. Καλό μεσημέρι. Συμφωνούμε ότι δεν συμφωνούμε, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε. Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ. Ναι, Γρηγόρη. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα από Φλόρινα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα απλά να πω γιατί δεν, με όλα αυτά που έχουν γίνει, με όλα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, με όλα αυτά, με την ακρίβεια, με το ένα με το άλλο, που βγαίνει ο Στουρνάρας, μην πω τώρα τη λέξη γιατί εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ο Στουρνάρη. Αυτός, εν πάση περιπτώσει, ναι, πολύ σωστός. Γιατί, για ποιο λόγο λέει ότι για την ακρίβεια φταίνει οι πολίτες. Ποιοι πολίτες φταίνε, βρε Χριστιανέ του Θεού. Δηλαδή δεν βλέπεις το χάλι μας, πού θα φτάσουμε, μέχρι πού θα πάμε, εγώ είμαι αγρότησα. Συγγνώμη, να σας πω λίγο κάτι. Κυρία μου, το όνομα σας ποιο είπατε είναι? Αγγελική, Αγγελική. Κυρία Αγγελική, γιατί παίρνετε στα σοβαρά το Γιάννη του Στουρνάρα? Ο Γιάννης ο, ο Γιάννης ο Στουρνάρας είναι ένα πιόνι των τραπεζών. Ο Γιάννης ο Στουρνάρας, που ήταν και πρώην Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα. Τα τέσσερα. Εντάξει, απλά τα πράγματα. Δεν πρέπει να παίρνετε στα σοβαρά όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Γιατί τσαρλατάνοι είναι. Εγώ το γνωρίζω. Απλά για ποιο λόγο, δηλαδή, για ποιο λόγο να κάθεται αυτή η κυβέρνηση, πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να φύγει, τι μπορούμε να κάνουμε. Μα είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος από το 2014 ο συγκεκριμένος. Τι περιμένατε να σας πει, ότι φταίνει οι τράπεζες? Έχετε δίκιο απόλυτα. Ή ότι φταίνει η πολιτική. Ένας πολιτικός, ο οποίος παράλληλα είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τι περιμένατε να σας πει, ότι φταίμε εμείς? Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, όχι, σας το λέω πολύ φιλικά. Αλλά πρέπει να το χωνέψουμε το ότι έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση της μπλε γραβάτας. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο. Δεν φταίνε οι πολίτες για την ακρίβεια, φταίει η εσχροκέρδια που έχουν δημιουργήσει, που κόβουν δισεκατομμύρια όλοι αυτοί και οι εταιρείες τους έχουν υπερκέρδη. Φταίνε τα φαντ που έχουν δημιουργήσει, όπως είναι η CVC Capital Partners, που εξαγοράζει όλες τις κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Φταίει η αποκρατικοποίηση, γιατί θέλουν να τα κάνουν όλα ιδιωτικά και να τα πάρουν στο χέρι τους και να εκμεταλλεύονται αυτοί το δικό μας κρατικό πλούτο για να γίνουν δισεκατομμυριούχοι. Αλλά φταίμε, κυρία μου, και εμείς που δεν βάζουμε μυαλό από τα λάθη που κάνουμε. Ακριβώς. Γιατί δεν αλλάζουμε? Γιατί δεν οι μισοί είμαστε έτσι, οι μισοί είμαστε αλλιώς. Γιατί δεν ενωνόμαστε, γιατί δεν αλλάζουμε? Δηλαδή το μέλλον των παιδιών και το παιδιό των παιδιών μας, ποιο θα είναι? Ποιο θα είναι το μέλλον? Εμείς σας ακούμε, γιατί στη Φλόρινα δεν έχουμε πολλή επιλογή. Εμείς δεν θέλουμε να ακούμε έτσι. Κανάλια δεν βλέπουμε σχεδόν κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο το Χίο ακούμε, που είναι πάρα πολύ, πολλά χρόνια. Και εσάς, τον κύριο Δαμιανίδη, νομίζω αν το λέω σωστά, το Στέφανο. Το Διαμαντή, το Στεφανίδη. Τον είχε πει κάποιος, ναι, το είδα. Ακούστε με λίγο. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι φωνές, οι δικές σας φωνές, τα παιδιά μας, διότι εγώ σίγουρα είμαι μητέρα σας, σίγουρα, με τα χρόνια που έχω. Θέλω να μην σταματήσουν αυτές οι φωνές. Να ακούγονται και κάπου θα βγει. Δεν μπορεί να μην βγει πουθενά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε σταθεί όρθιοι, έχουμε περάσει από 40 κύματα και θα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε. Από εκεί και πέρα, κανένας δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει αύριο. Πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλά. Υγεία και ευλογία να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο. Πάμε, τελειώνει ο χρόνος. Σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι η τελευταία γραμμή για σήμερα. Πάμε. Τελευταία φορά που μιλήσαμε, λέγαμε ότι να βρεθεί ένας
για να σώσει την Ελλάδα, ένας πολιτικός. Λοιπόν, κοιτάξτε, εξηγείται και επιστημονικά. Οι εξουσίες είναι η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Η νομοθετική εξουσία από το 2010 και μετά έχει παραχωρηθεί στην Τρόικα. Κανένα νόμο δεν νομοθετούν οι πολιτικοί μας όσον αφορά την οικονομία, και εδώ που τα λέμε όλα είναι οικονομία. Από το αν θα έχουμε γιατρό, ελεγκτή στα τέλη... Σε αυτό δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά σας ακούω. Λοιπόν, συγχρόνως με την ΑΔΕ και η εκτελεστική εξουσία για την οικονομία έχει παραχωρηθεί, αν σε ανεξάρτητη, δεν είναι στους πολιτικούς τους Έλληνες. Διαφωνώ δηλαδή, και σε αυτό, αλλά θα σου πω στο τέλος την άποψή μου. Συγγνώμη, η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή. Η ΑΔΕ δεν είναι ανεξάρτητη αρχικά. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Όχι, ανεξάρτητη αρχή, συγγνώμη φίλε μου, ανεξάρτητη αρχή ονομάζεται. Δεν είναι ανεξάρτητη. Δεν είναι ανεξάρτητη όσον αφορά τους Έλληνες, συγγνώμη, είναι ανεξάρτητη όσον αφορά τους Έλληνες πολιτικούς, εξαρτάται από την Τρόικα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ανεξάρτητη, δεν το συζητάω. Η ανεξάρτητη αρχή που ονομάζεις δεν είναι ανεξάρτητη. Εγώ λέω το εξής, ότι από το 2010 έχει αλλάξει το πολίτευμα. Το πολίτευμα έχει γίνει φεντεραλισμός. Ναι. Δεν αποφασίζει Έλληνας για την Ελλάδα. Όχι μόνο με τις οδηγίες που είναι για όλους ή... για το κάθε τι. Ωραία, να βάλεις ένα κόμμα, να βάλεις ένα κόμμα να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό και πάμε και στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, άκου λίγο να δεις τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δανείζει λεφτά στην Ελλάδα. Σωστά μέχρι εδώ? Ποια λεφτά δανείζει? Δανείζει λεφτά στην Ελλάδα. Τι ποια λεφτά? Τα λεφτά που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι εισφορές και δικές μας. Ναι, είμαστε και εμείς κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ. Αυτά που έδωσε δωρεάν είναι 19 δισεκατομμύρια είναι δανεικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα είναι μνημόνια. Ναι, άκουσε. Είμαστε και εμείς κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων είναι και δικό μας. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλού θέλω να καταλήξω όμως. Παίρνεις κάποια λεφτά. Ας το πάμε αλλιώς λοιπόν, για να μην νομίζεις ότι θέλω να στοχεύσω πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Έχεις μια εταιρεία. Ωραία. Ναι. Και έρχομαι εγώ σαν Γρηγόρης και σου δίνω 10 εκατομμύρια. Από αυτά τα 10 εκατομμύρια, εσύ βάζεις το 1 εκατομμύριο στην εταιρεία σου και τα άλλα 9 τα βάζεις τσέπη. Ποιος θέλει που η εταιρεία σου θα πατώσει? Ναι. Δηλαδή η διαφθορά. Δεν με απάντησες. Ποιος θέλει που θα πατώσει η εταιρεία σου? Θα βάλεις στη τσέπη και τα λοιπά. Άρα δηλαδή... εσύ εκεί, συγγνώμη, εσύ εκείνη τη στιγμή ξέρεις τι είσαι. Είσαι ένας διαχειριστής χρημάτων. Οι πολιτικοί οι Έλληνες είναι διαχειριστές της οικονομίας μας. Καλός ή κακός. Αυτοί παίρνουν τα χρήματα και τα βάζουν στις τσέπες τους και δεν τα βάζουν εκεί που πρέπει. Εδώ διαφωνώ. Η ΑΔΕ διαχειρίζεται τα χρήματα. Η ΑΔΕ πληρώνει. Οι Έλληνες πολιτικοί δεν διαχειρίζονται ούτε ένα ευρώ. Η ΑΔΕ, φίλε μου, δεν πληρώνει. Λοιπόν, η ΑΔΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ανεξάρτητη ονομαζόμενη. Δεν είναι ανεξάρτητη. Να επικαλεστώ και τον Στουρνάρα. Ο Γιώργος ο Πιτσιλής που λες, φίλε μου. Ο Γιώργος ο Πιτσιλής είναι αυτός ο οποίος θα έπρεπε να ελέγχει το τι κάνουν οι πολιτικοί με τα χρήματα. Αλλά είναι φιλαράκι τους και αντί για να ελέγχει, παρέχει εξουσιοδοτήσεις και κάνει ό,τι θέλει. Να επικαλεστώ λίγο το Στουνάρα που είπατε προηγουμένως. Έχω τη συνέντευξη, δεν θυμάμαι πότε, που λέει «Οι ανεξάρτητες αρχές είναι αντίβαρο στην εκάστοτε κυβέρνηση». Αντίβαρο. Θέλω να πω επίσης το εξής. Ο φεντεραλισμός είναι αυτός, οι αποφάσεις παίρνονται εκτός Ελλάδας. Είμαστε πρότυπο του φεντεραλισμού, ναι. Και πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα. Ωραία. Δεν μου λέτε. Για τα Τέμπη, συγγνώμη λίγο, για τα Τέμπη. Ναι. Τα λεφτά που έπρεπε να δοθούν για αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης. Τα λεφτά αυτά που υπήρξαν αυτά τα λεφτά, ναι. Και τα πήραμε για να βάλουμε συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους. Ωραία. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, για εξηγήστε μου. Προφανώς στις περικοπές και στα πρωτογενή πλεονάσματα. Εγώ όμως θα σας πω. Θεωρείτε δηλαδή ότι από αυτά τα λεφτά που πήραν οι πολιτικοί για να κάνουν αυτό το πράγμα δεν φάγανε? Προσέξτε λίγο. Για τα Τέμπη έχω άποψη. Απαντήστε μου λίγο σε αυτό που σας ρωτάω. Πιστεύετε δεν ότι. Αν έφαγαν οι Έλληνες πολιτικοί ή πήγαν στα πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί έτσι όπως το παρουσιάζετε, είναι σαν να λέτε ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν τρώνε χρήμα. Δεν αποφασίζουν για τίποτα. Τρώνε ή δεν τρώνε χρήμα. Αν το θέλει η Τρόικα, θα φάνε χρήμα. Ποια Τρόικα, αδερφέ μου? Η Κουτσή Μαρία στην Ελλάδα τρώει χρήμα. Να σας πω ο πρόεδρος της κοινότητας, συγγνώμη λίγο, μην με τρελαίνεις. Ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, 160 εκατομμύρια έλλειμμα στην περιφέρεια, ναι. Αττικής άφησε ο Πατούλης. Να σας πω λίγο για τα οι πολυβουλευτές, οι υπουργοί, ναι, θα μου πείτε ό,τι θέλετε, αλλά δεν γίνεται να μου λέτε ότι στην Ελλάδα, ναι. Ότι στην Ελλάδα δεν τρώνε χρήμα.
Αν δεν το πει η Τρόικα, η Τρόικα δεν το ελέγχει αυτό το πράγμα. Όταν έρχεται ο Δήμαρχος και κάνει απευθείας ανάθεση και λέει ότι φτιάχνει μια πλατεία με ένα εκατομμύριο που η πλατεία κοστίζει 200 χιλιάρικα. Έχει εγκριθεί από την Τρόικα. Ναι, τα λεφτά όμως δεν τα ελέγχει η Τρόικα, ρε αδερφέ. Λοιπόν, λίγο να σας πω για τα Τέμπη τα οικονομικά. Φταίει η κακή διαχείριση των Ελλήνων απατεώνων πολιτικών. Πάμε παρακάτω. Να σας πω λίγο για τα Τέμπη τα οικονομικά. Βέβαια. Μετά τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Σταύρο Θεοδωράκη, είπε στους πρωταγωνιστές ότι το Υπουργείο είχε εγκρίνει το οργανόγραμμα του ΟΣΕ να υπάρχουν 400 ελεγκτές, σταθμάρχες, και υπήρχαν μόνο 200. Και από αυτούς ήταν με μπλοκάκι, ούτε καν 200. Προσέξτε τώρα, αυτοί οι 200, αν υποθέσουμε ότι παίρνουν 30.000 αυθαίρετα, 30.000 το χρόνο, είναι 6 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, ποιο πιστεύετε ότι φταίει για τα Τέμπη? Επειδή έχω περάσει το χρόνο και πρέπει να κλείσουμε, θέλω να μου πείτε ποιο πιστεύετε. Για τα πρωτογενή πλεονέσματα, για τι περικοπέ δαπανών. Συγγνώμη, φταίει η Τρόικα για τα Τέμπη? Τα πάντα, βέβαια. Η Τρόικα φταίει για τα Τέμπη. Μα όλε οι δαπάνε περνάνε από την Τρόικα. Η Τρόικα φταίει για τα Τέμπη. Ναι, είναι και ένα. Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου. Υγεία και ευλογία να έχει. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώ. Ήθελα πάρα πολύ να την κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί σου. Άμα θέλει, πάρε αύριο 3 και 5. Δεν μπορώ, κύριε Σερέτη. Ναι, πάρε όποτε μπορεί ξανά. Πιο νωρίς να κάνουμε τη συζήτηση. Ναι, πες, είμαι ο εκπρόσωπος της Τρόικα. Πάρε και πες. Εγώ, εκπρόσωπος της Τρόικα. Ναι, ρε παιδί μου, για να καταλάβω ποιος είσαι. Πες, είμαι ο εκπρόσωπος της Τρόικα, να θυμηθώ τη συζήτησή μας, να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Για υγεία και ευλογία να έχεις. Γεια σου. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς, γιατί είχα πολλά να πω πάνω σε αυτό που φταίει η Τρόικα. Φταίει η Τρόικα, ρε παιδιά, θέλω να κλάψω. Φταίει η Τρόικα για τα Τέμπη. Φταίει η Τρόικα για τα Τέμπη, ρε μεσημεριάτικα πρώτη μέρα. Λοιπόν, Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Με χρυσές κουτάλες τρώνει η πολιτική στην Ελλάδα. Και η Τρόικα τους έχει γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Κανονικά θα έπρεπε να αποτελούν όλοι αυτοί πτέρυγα φυλακής. Θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένη πτέρυγα όλοι αυτοί οι απατεώνες πολιτικοί. Όταν το καταλάβετε ίσως συμβεί. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Χρόνια δικασμένος μέσα στο γέτι του λέ. 5 χρόνια δικασμένος μέσα στο γέτι του λέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Πίσα ρούφα τραβατώνε, πατατώνε για να φτώνε. Φύλλα τσίλες για τους βλάκους, φίλους τους δεσμοφυλακούς. Έλα παιδί μου. Άλλα 5 ξεχασμένος από σένα ναι καλέ. Άλλα 5 ξεχασμένος από σένα ναι καλέ. Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργυλέ. Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργυλέ. Φύσα ρούφα τραβατώνε, πατατώνε κι αναφτώνε. Φύλλα τσίλιες για τους βλάχους, φίλους τους δεσμοφυλακούς. Καλά. Τώρα που έχω ξεμπουγάρει μέσα από το γέτι του λέ. Τώρα που έχω ξεμπουγάρει μέσα από το γέτι του λέ. Ανάψε τον αργυλέ μας να φουμάρουμε καλέ. Ανάψε τον αργυλέ μας να φουμάρουμε καλέ. Φύσα ρούφα τραβατώνε, πατατώνε κι αναφτώνε. Φύλλα τσίλιες απ' τα λάνη, έρχονται δυο πολιτσμανοί.
Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.